μάτια σου ερωτεύτηκα, με τα φιλιά μαγεύτηκα. Πού πηγαίνω τώρα πια δεν ξέρω. Για σένα εγώ τρελάθηκα, βρέθηκα και χάθηκα. Δεν με νοιάζει που θα βγει, σε θέλω. Πού να φανταστώ τέτοιο σκηνικό. Έπεσα στη μάχη κι άλλη δεν υπάρχει. Με ένα σου φιλί άλλαξα ζωή, άλλαξα πορεία και έγινε σημεία. Πες μου πως το κάνεις αυτό, στα χέρια σου πεθαίνω και ζω. Τα μάτια σου ερωτεύτηκα, με τα φιλιά μαγεύτηκα. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, ο Πιτσιφλής λάλησε, η ώρα είναι 5 και 31 πρώτα λεπτά και ξεκινάμε την πρωινή σας ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Ανθή. Καλημέρα κύριε Ρδάνη. Το μαύρο τι είναι αυτό? Τρίτη 10 Δεκεμβρίου. Τρίτη 10 Δεκεμβρίου. Είναι μαύρο γιατί φόρεσε κόκκινο παπούτσι. Κάνω αντίθεση, κατάλαβες. Τώρα το λέει επίτηδες για να δείξουμε το κόκκινο παπούτσι στην κόκκινη γόβα. Ο Πιτσιφλής λάλησε, εσύ γιατί δεν λαλήσει δεν σήμερα. Μπορώ, δεν μπορώ δεν σήμερα. Φωνή, τι έγινε. Δεν μπορώ σήμερα. Κυκλοφορεί μια ίωση και η αλήθεια είναι τρεις μέρες. Δεν με αφήνει να. Έχεις πυρετό. Ανάσα να πάρω. Έχεις πυρετό, τι θέλεις λίγο φροντίδα. Μην κάνεις διάγνωση στον αέρα. Μην κάνεις διάγνωση στον αέρα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων σήμερα, παρακαλώ πολύ. Πολύ ωραία. Καλό είναι να το θυμόμαστε και αυτό. Πάμε να δούμε όμως πόσες μέρες απομένουν μέχρι τα Χριστούγεννα για να δούμε το ρολόι μας με την αντίστροφη 14 μέτρηση. Και σήμερα. 14 είναι και σήμερα. Ναι, είναι 14. 15. Ναι, έλα, πάμε πώς να δούμε το ρολόι, στρατό, παιδιά. 14 και απόψε. Για να δούμε και ώρες. 14 ημέρες, 18 ώρες, 17 λεπτά και 49, 48, 47 δευτερόλεπτα. Να σε ρωτήσω κάτι, μελομακάρο να θα φέρεις εδώ να στολίσουμε. Τώρα παίζεις με τον πόνο μου. Δεν παίζω με τον πόνο σου, αλλά προφανώς. Ρε παιδί μου, με συγχωρείς, στολίσαμε εδώ τόσα πράγματα, δέντρα, αυτά, εκείνα. Μην το κάνεις και εσύ σαν το δήμαρχο, χωρίς μελομακάρο. Τον Δήμαρχο Αθηναίων που είμαστε 10 του μήνα και σήμερα να βγει. Το απόγευμα στολίζει ο άνθρωπο. Ανάβει μάλλον το δέντρο γιατί έχει στολίσει. Ναι, αλλά 10 Δεκεμβρίου έχουν ανάψει όλοι τα δέντρα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Το καλό πράγμα λέει αργεί να γίνει. Λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πάμε να δούμε και έναν Άγιο Βασίλη διαφορετικό από του άλλου γιατί ξέρουμε ότι σα αρέσουν. Μα στέλνετε και τα βιντεάκια σα. Για να τον δούμε λιγάκι. Τι είναι αυτό ο Άγιο Βασίλη τώρα? Και ένας Άγιος Βασίλης που δεν παίζει, λένε, ένα ζευγαρά. Παίζει τσέλο. Τσέλο. Ο κύριος είναι μουσικός, εξαιρετικός μουσικός και βγαίνει έξω στη φύση και παίζει με το τσέλο του και ανεβάζει στο... Έλληνας είναι. Είναι Έλληνας. Και ανεβάζει στο διαδίκτυο πάρα πολλά βιντεάκια τα οποία γίνονται viral, έχω να σου πάρα πω. Πολύ. Να πούμε μια καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα, έλα, πάμε. Την κυρία Γαρουφαλιά από τα πολιτικά Ευβίας, στο αρχοντικό Μέρι Τσαβαλιά. Στον κύριο Γιάννη, στον κύριο Μπάμπη, καλημέρα. Στην κυρία Κατερίνα που μας στέλνει φωτογραφίες από τη στολισμένη Θεσσαλονίκη. Στον καλημέρα. Κύριο Βασίλη από τη Φραγκφούρτη, με βροχή λέει και κρύο είμαστε. Εδώ και εμείς το ίδιο έχουμε, κύριε Βασίλη. Βροχή, κρύο δεν έχουμε. 12 βαθμούς. Δεν έχουμε. Κρύο, 12 βαθμούς. Άλλες φορές μου λες κάτι. Κρυώνω πάντως. Εσύ είσαι άρρωστος γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα στην Ξυλαγανή. Καλημέρα στην κυρία Ελένη που σχολιάζει το χθεσινό Άγιο Βασίλη που χόρευε Ελένα Ζευγαρά. Και λέει είναι Ρώσος η Βασίλη. Τον βρήκε. Ρώσος. Ναι, τον βρήκε. Α, είναι Ρώσος. Γιατί η ζευγαρά παίζει και στη Ρωσία. Ρε παιδί μου, κάποιος πήρε το συγκεκριμένο πλάνο και έβαλε από πάνω μια ζευγαρά. Στην κυρία Όλγα να πούμε μια καλημέρα.
που μας στέλνει διάφορα λουλούδια, πολύ ωραίες, καλημέρες, αγάπης, λέει, όμορφη Τρίτη. Ο κύριος Λουκάς περιμένει να ακούσει τα νέα από τον Κλέαρχο, λέει, αναμένουμε βροχές. Θα έρθει σε λίγο Κλέαρχος, θα μας τα πει. Σας είπα και χθες για βροχές. Σήμερα να σας πούμε, έξω ψυχαλίζει, έβρεξε το βράδυ. Τώρα δεν βρέχει, έχει πολύ μικρή ψυχάλα. Δηλαδή από το κέντρο μέχρι εδώ ψυχαλίζει. Τσιρ, 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 αυτό το. Αυτό. Α, έχει ξαναπιάσει, έπιασε. Πάντως έτσι θα πάμε, να το ξέρετε. Σήμερα ετοιμαστείτε. Διδό, έτσι λέγεται η κακοκαιρία. Διδό. Είναι η διδό. Σήμερα ετοιμαστείτε να φύγετε πιο νωρίς από το σπίτι σας. Γιατί όχι, πέντε λεπτάκια, ακόμα νωρίτερα. Έτσι όπως το πας, θα μας λες φύγετε μια ώρα νωρίτερα. Όχι μια ώρα νωρίτερα, άμα έχει. Συγγνώμη, άμα έχει. Πώς το λένε, κίνηση στον δρόμο. Και αργήσεις. Ναι, άργησες. Τι να κάνουμε τώρα. Α, ωραία. Ναι, τι να κάνουμε, χωρίς άγχος. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τον σκηνοθέτη μας να εστιάσει σε ένα φρούτο που έχουμε εδώ πέρα. Αυτό. Αυτό δεν είναι. Τι είναι, πώς αυτό το είναι βλέπεις? Ένα έργο τέχνης. Α, ναι. Έτσι το βλέπεις. Έτσι γιατί το εγώ βλέπω. Το βλέπα μπανάνα με μονοτική ταινία. Γιατί είναι η μονοτική αλλά ταινία, έχεις δίκιο. Πάνω. Πόσο πουλιέται αυτό. Κοίτα, αυτό πουλιέται 120.000 δολάρια στο Μαϊάμι. Το συγκεκριμένο. Ναι, είναι ενός Ιταλού. Καλλιτέχνη του Μαουρίτσιο Καταλάν. Βλέπετε... Δεν πήγε ο άλλος και το έφαγε αυτό. Άκου τώρα, αυτό ήταν σε μια έκθεση στο Μαϊάμι. Λοιπόν, και πήγε ο συγκεκριμένος κύριος, ο οποίος δεν ξέρει από τέχνη, έβγαλε την μπανάνα, την ξεφλούδισε και την έφαγε. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Ένα έργο τέχνης 120.000 δολαρίων χλαπάκωσε. Ο το έφαγε. Και Απόστολος. Πάει. Και μετά δεν έγινε τίποτα, δεν το σκίσανε δίωξη, δεν το πήγανε μέσα. Δεν ξέρω μέσα. Τι έχει γίνει, το έχω χάσει. Είχαν πουληθεί ήδη δύο έργα. Δηλαδή κάποιος πήγε, υπάρχει άνθρωπος που πήγε και αγόρασε μπανάνα γιατί με. Γιατί το λες αυτό. Μα αυτός εδώ τύπος τι ήτανε. Α, τι κάνεις Χρήστο. Χρήστο, γιατί τρως την μπανάνα. Χρήστο, καλέ. Εκτός από το έργο τέχνης, ξέρεις ότι έφαγε το δεκατιανό μου. Ρε Χρήστο, θα το πουλούσαμε αυτό, ρε Χρήστο. Θα το πουλούσαμε αυτό. Για ο άνθρωπος δεν ξέρει από τέχνη. Εντάξει, άστον, οκ. Καλή όρεξη, Πάμε τώρα να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις. Να σας πούμε ότι συνεχίζεται το διπλωματικό παρασκήνιο με αφορμή τα θέματα της Λιβύης. Συνεχίζεται αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος της κυβέρνησης. Σήμερα έχει την Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας με τον κύριο Δένδια. Θα ενημερώσει τα πολιτικά κόμματα. Και στην Ευρώπη μεθαύριο έχει τη Σύνοδο Κορυφής. Έρχεται και ο πρόεδρος της Βουλής της Λιβύης. Όπως οι Λιβύοι σφάζονται μεταξύ τους. Αν δείτε. Θα τα εξηγήσουμε λίγο αργότερα. Η μισή Λιβύη είναι με αυτούς που υπογράψαμε την Τουρκία και η άλλη μισή είναι εναντίον. Ναι. Και υπάρχει και ένας αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, εκεί του Στόλου που σπούδασε εδώ στην Ελλάδα και μιλάει ελληνικά. Μίλησε στο Έδωσε Open. Έδωσε συνέντευξη στο Open. Είπε ότι με το που έρθουμε στα πράγματα, εγώ λέει θα βυθίσω τα τουρκικά, τον τουρκικό Σωστό. Στόλο. Θα τον ακούσουμε το... αργότερα. Αργότερα. Μίλησε εδώ στο Open. Πάντως, ο Ερντογάν συνεχίζει να είναι προκλητικός. Είπε ότι η Ελλάδα θα πληρώσει την απέλαση του Λίβιου πρέσβη. Α, τι ζώρι τραβάει ο Ερντογάν για τον Λίβιο πρέσβη. Σου λέω ότι αυτό που κάνει η Ελλάδα δεν είναι σωστό. Ενώ αυτά που κάνει η Τουρκία είναι σωστά. Αυτός πάει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ναι, ναι. Κατάλαβες, ενώ εμείς δεν πηγαίνουμε. Πηγαίνουμε ενάντια στο διεθνές δίκαιο. Το παρακολουθούμε. Πάντως, χθες απελάθηκε, λέει, από την Τουρκία 50χρονη που υποτίθεται είχε σχέση με την τρομοκρατία. Ναι. Και τη στείλανε στην Ελλάδα. Είναι στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος που κάνουν, που στέλνουν τους τρομοκράτες στις χώρες τους. Καλά, τώρα οι Τούρκοι προσπαθούν να βρουν το οτιδήποτε για να απαντήσουν, να σηκώσουν τους τόνους, να δημιουργήσουν ένα κλίμα αντιπαράθεσης. Δεν μου λες τώρα, τι έγινε με τους δρόμους, το λήξαμε το θέμα. Που στολίζουν στην Αθήνα. Το δέντρο θα ανάψει σήμερα. Ναι, η Βασιλή Σοφία στολίστηκε... του Πανεπιστημίου. Μετά τη Βασιλή Σοφίας, λοιπόν, και όλο το ντόρο που έχει γίνει, στολίστηκε και η Πανεπιστημίου, βλέπετε. Αυτό τι είναι. Κοίτα τώρα, αυτός είναι ο στολισμός στην Πανεπιστημίου. Και αυτό ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, γιατί άλλοι είπαν ότι μοιάζει με Pokémon, άλλοι ότι μοιάζει με εξωγήινο, άλλοι ότι μοιάζει με παιχνίδι παλιό που παίζαμε στο σχολείο. Τώρα. Αυτό είναι μια άλλη. Σχολή. Κάποιο άλλο οργανισμό έχει αναλάβει. Ωραία. Το προηγούμενο. Βασιλή Σοφία, θα έχουμε τις Μύγες. Εδώ θα έχουμε τα διαστημόπλια. Θα παίζουμε και πόλεμο. Πόλεμο των άστρων και τα λοιπά. Δεν σου αρέσει. Κοίτα εδώ τα μηνύματα. Λέει, πώς θα αναντέξουμε πια. Έχουμε δήμαρχο με γούστο. Είναι τα μαμούνια που γλίτωσαν από τις φάκες της Βασιλή Σοφία. Αυτά είναι τα έντομα που προορίζονται για να πιαστούν στην μπλε μυγοπαγίδα της λεωφόρου Βασιλή Σοφία.
Αλήθεια τώρα, ποιος έχει αναλάβει την Πανεπιστημίου, ρωτάω και θέλω να ξέρω ποιος θα με πει μικροαστούλα και βλάχα πάλι. Αυτό είναι γιατί το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ είπε έχετε συνηθίσει τα αγγελάκια και τις καμπανούλες και δεν μπορείτε να καταλάβετε την τέχνη που κάνουμε εμείς. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θέλω τα καμπανάκια μου και θέλω και τα αγγελάκια μου. Και τα αγγελάκια και τα καμπανάκια. Τώρα αυτά δεν μου αρέσουν. Είναι κάτι άλλο τώρα αυτό. Είναι κάτι άλλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αντώνη το Μανιώτη τώρα που είναι στη Μαρίνα Λίμου. Αντώνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Όπως βλέπετε, βρέχει εδώ πέρα. Βρέχει αρκετά δυνατά. Βρέχει. Εδώ, από τις 5 η ώρα, εδώ και 35-40 λεπτά περίπου, βλέπετε, έχει τυλιχτεί στις φλόγες ένα εστιοπλοϊκό σκάφος τύπου καταμαράν. Ναι. Το οποίο βρίσκεται εδώ που είμαστε στη Μαρίνα του Αλίμου. Έχουν σπεύσει εδώ πέρα πυροσβεστικές δυνάμεις πολύ ισχυρές. 8 οχήματα, είναι 24 πυροσβέστες, ρίχνουν νερό με αφρό για να σβήσουν τη φωτιά. Όμως το πλαστικό σκαρί και τα έφλεκτα υλικά που έχει μέσα διαρκώς αναζωπυρώνει τη φλόγα και έτσι το έργο των πυροσβεστών είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γίνονται και ενέργειες ενώ ένα σκάφος είναι. Διαρκώς, να σας Αντώνη, πω, ένα σκάφος είναι. Ένα σκάφος είναι. Μάλιστα. Ένα και υπάρχει φόβος να επεκταθεί φωτιά και στα διπλανά σκάφη η Ιορδάνη. Έχει δεξιά και αριστερά άλλα σκάφη. Και φανταστείτε και τώρα και μέσα στην βροχή. Νερό με, αφρό. Με καταρακτώδη βροχή και παρόλα αυτά, κοιτάξτε τι φλόγα έχει πάνω στο σκάφος. Αντώνη, τι ώρα ξέσπασε η φωτιά. Γιατί εμείς βλέπουμε τώρα. Λίγο πριν από τις 5, Άνθη, ξέσπασε η πυρκαγιά εδώ πέρα. Ειδοποιήθηκαν οι πυροσβέστες από το φύλακα. Υπάρχει φύλακας εδώ πέρα στη Μαρίνα του Αλίμου. Αυτός λοιπόν είδε πρώτος τις φλόγες και ενημέρωσε τους πυροσβέστες. Ήρθαν εδώ οι πυροσβέστες, έκαναν εγκατάσταση. Έχουν βάλει, σας λέω, ρίχνουν και αφρό. Έχουν έρθει 8 οχήματα συνολικά. Αλλά το έργο της κατάσβεσης είναι πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή το σκαρί είναι πλαστικό, είχε μέσα και έφλεκτες ύλες, έφλεκτα υλικά. Με αποτέλεσμα διαρκώς οι φλόγες να φουντώνουν. Περίεργο πράγμα, ρε, Αντώνη. Μέσα στη Μαρίνα του Αλίμου, 5 ώρα ξημερώματα, να μην δει κανείς κανέναν. Και πώς έτσι ξαφνικά έπιασε μια φωτιά. Δεν ξέρω πώς μπορεί να πιάσει η φωτιά. Πριν από μερικές μέρες είχε πιάσει βεβαίως... η Εντάξει, εκεί όμως... Όταν σβήσει η φωτιά θα το αναλάβει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Εδώ το σκάφος, σωστά λέει ο Ιορδάνης, εκείνο ήταν λιμενισμένο. Ενώ εδώ το σκάφος ήταν ενόρμο, ήταν εκτός, το είχαν βγάλει για επισκευή, έξω το βλέπετε. Το έχουν σηκώσει δηλαδή σε ψηλά... Τεντάκους. Πώς να το πω, με υποστηλώματα, με υποστηλώματα ψηλά το έχουν σηκώσει οι Ιορδάνοι. Ναι, ναι. Και έχουν βάλει σκάλες για να ανέβουν επάνω να το σβήσουν οι πυροσβέστες. Μάλιστα, δεξιά και αριστερά ότι υπάρχουν επίσης άλλα σκάφη. Ναι. Ναι, είναι εκεί, μια δύσκολη κατάσταση. Εκεί είναι το στοίχημα. Τώρα να μην εξαπλωθεί η φωτιά και πάει και στα άλλα σκάφη. Μάλιστα. Αντώνη, θα γι' αυτό ρίχνουν διαρκώς τον αφρό. Ναι, βλέπουμε την εικόνα. Το παρακολουθώ. Ωραία, παραμένεις εκεί. Έχουμε κάτι άλλο. Έχουμε σε εξέλιξη τις έρευνες, να σας πω. Ναι. Τις έρευνες, από τη νύχτα όχι. Έχουμε σε εξέλιξη τις έρευνες για τον εντοπισμό αυτών των αδίστακτων που χτύπησαν την ηλικιωμένη γυναίκα στους Αγίους Θεοδόρους. Υπάρχει μια φωτογραφία, ντοκουμέντο που απεικονίζει σε έναν άνδρα προφίλ από το παράθυρο του συνοδηγού. Είναι συνοδηγός στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Φέρεται να είναι ένας από τους δράστες. Μένει αυτό να το ανακαλύψει η αστυνομία. Έγιναν έρευνες σε καταβλισμό στον Βλυχό Μεγάρων, όπου εντοπίστηκε και ένα αυτοκίνητο που προσομοιάζει με το αυτοκίνητο που παρέσυραν οι δράστες στην ηλικιωμένη το πρωί του Σαββάτου. Το αυτοκίνητο αυτό έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια για έρευνες, καθώς οι ιδιοκτήτες του, οι νόμιμοι ιδιοκτήτες του, έχουν εξαφανιστεί από προσώπου γης από το συμβάν και μετά. Είναι άφαντοι. Παρά τις έρευνες της αστυνομίας αναζητούνται, δεν έχουν εντοπιστεί και θεωρούνται ότι είναι υπαριθμόν ένα ύποπτη και καταζητούμενη για το φόνο της ηλικιωμένης γυναίκας στο γύρο. Όπως διαβάζουμε και χθες έγινε γνωστό, υπήρχαν τα παιδιά που λέγανε. Τουλάχιστον μην χτυπήσετε τη μητέρα μας. Μην χτυπήσετε τη μητέρα μας. Δηλαδή τους κάνανε και έκκληση και αυτοί δεν κατάλαβαν τίποτα. Τη χτυπήσανε και πέρασαν και από πάνω με το αυτοκίνητο. Βέβαια. Και ήταν ακαριές ο θάνατος. Ακριβώς όπως είπε, όπως είδε ο ιατροδικαστής, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι είχε θρηματισμένα τα οστά στον αυγένα της σπονδυλικής στήλη από τις ρόδες του αυτοκίνητου που την πάτησαν. Μακάρι να τους βρούνε να αποδοθεί δικαιοσύνη γιατί αυτή η γυναίκα πήγε άδικα για μια αλυσίδα τώρα, έτσι. Για μια χρυσή αλυσίδα. Αντώνη μου, καλή συνέχεια, θα ξανασυνδεθούμε. Είχαμε και άλλο ένα περιστατικό, αν θέλετε να σας πω, Ιορδάνη, συμπληρωματικά, πριν κλείσουμε τη σύνδεση. Είχαμε ένα αιματηρό περιστατικό. Αφγανοί πιάστηκαν στα χέρια μεταξύ τους, βγήκαν πιστόλια και μαχαίρια στην πλατεία Κολιάτσου χθες το βράδυ στα κάτω Πατήσια, γύρω στις 8. Αποτέλεσμα της συμπλοκής, ένας νεκρός Αφγανός με τραύματα από πιστόλι, ένας άλλος Αφγανός 29 ετών με τραύμα από πιστόλι στο χέρι.
αλλά και ένας ακόμη Αφγανός που συνελήφθη από αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση. Αυτός είχε τραύμα στο κεφάλι, είχε πάρει στη μέρα στη συμπλοκή με μαχαίρι και είπε ότι ήταν στο σημείο που έγινε η αιματηρή συμπλοκή με τους άλλους Αφγανούς. Άρα έχουμε ένα νεκρό και δύο τραυματίες Αφγανούς στην αιματηρή συμπλοκή για ξεκαθάρισμα λογαριασμών για άγνωστο λόγο μεταξύ τους χθες το βράδυ. Πλακώθηκαν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε Αντένου πολύ. Αν έχεις νεότερα από εκεί, θα ξανασυνδεθούμε. Θα ξανασυνδεθούμε και μετά τις 6 για να δούμε πώς πάει. Πώς πάνε οι προσπάθειες της πυροσβεστικής να σβήσουν αυτή τη φωτιά στη Μαρίνα του Αλίμου στο σκάφος αυτό. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Τώρα πάμε μέχρι τη Θεσσαλονίκη, θα συναντήσουμε τον Άρη Κουτσιούκη να δούμε τι γίνεται και εκεί, πώς ξημερώνουμε στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη. Ξημερώνουμε με 7 βαθμούς θερμοκρασία. Το εορταστικό κλίμα θα το διατηρήσουμε. Αυτά που λέγατε για το στολισμό. Τώρα βρήκατε ωραίο φόντο. Στην Αριστοτέλους, λίγο πάνω. Βρήκατε ωραίο φόντο να κάνετε ζωντανά. Θέλω να σας δείξουμε τις διάφορες γωνιές από τη φωτισμένη Θεσσαλονίκη. Δείτε πίσω μου, πούπουλα. Όχι πίσα και πούπουλα, σκέτα. Από πούπουλα είναι αυτά. Ήπτανε, δημιουργούν έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, ακριβώς. Με τη βοήθεια του Βασίλη Σόπουλου θα το μοιάζει, δείτε και από πιο κοντά. Από μακριά μπορεί να μοιάζει και σαν μαλλί της γριάς. Σωστό. Το θυμάστε το μαλλί της γριάς. Θα μπορούσα να το δούμε και έτσι, Ιορδάνη. Πάρα πολύ όμορφο. Εντυπωσιακό. Αλλάζει και χρώματα αυτό. Ειδικά τις νυχτερινές ώρες όταν είναι φωτισμένο, μέχρι στιγμής δεν έχω δει να αλλάζει χρώμα, όχι, είναι άσπρο. Όταν είναι φωτισμένο, λοιπόν, αποτελεί πόλο έλξης για τους νέους ανθρώπους, για φωτογραφίες, για βίντεο. Έρχονται αρκετοί έτσι και γίνει στέκονται δίπλα σε αυτά τα κουτιά. Υπάρχουν διάφορες γωνιές εδώ στη Θεσσαλονίκη με δισκομπάλες, με στολισμούς, με τα δέντρα φυσικά, τα στολισμένα τα χριστουγεννιάτικα, με το άστρο. Δεν έχουμε ιδιαίτερες αντιδράσεις όπως έχετε εσείς. Δεν έχετε γκρίνιες όπως εδώ στην Αθήνα. Με εξαίρεση τα συννεφάκια που δημιούργησαν ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες, αλλά εντάξει, θα το ξεπεράσουμε. Ο καιρός πώς είναι. Ο καιρός συννεφιασμένος, υγρασία. Περιμένουμε να δούμε αυτό το νέο κύμα κακοκαιρίας που αναμένεται να πλήξει τη χώρα. Στη Βόρεια Ελλάδα φαίνεται πως θα φτάσει τις απογευματινές ώρες. Θα μας τα πει και ο Κλέαρχος σε λίγο. Τώρα οι Θεσσαλονικείς βέβαια έχουν άλλα θέματα να ασχοληθούν στην καθημερινότητά τους και αναφέρομαι στις μετακινήσεις, καθώς το μοναδικό μαζικό μέσο μαζικής μεταφοράς, ο ΑΣΤ, φαίνεται πως δημιουργεί αρκετά προβλήματα στους πολίτες όλο αυτό το τελευταίο διάστημα. Η κατάσταση είναι δραματική, μιλούν για αναμονή που ξεπερνά τα 20 λεπτά σε βασικές γραμμές. Σε κάποιες γραμμές είχαμε χθες μια διαμαρτυρία πολιτών έξω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ και ένας από τους πολίτες συνταξιούχος μου έλεγε ότι χρειάστηκε να περιμένει έως και 3 ώρες στο σημείο στη στάση του λεωφορείου για να μεταβεί στο χωριά της συγκεκριμένα, γιατί εκεί υπάρχει μεταεπιβίβαση σε δεύτερο λεωφορείο. Τοπικό λοιπόν που κάνει το δρομολόγιο διασταύρωση Χορτιάτη προς το Χορτιάτη περίμενε 3 ώρες. Άρη μου, μιλούν βάλε για συνθήκες ασφυξίας στα γεμάτα λεωφορεία. Άρη, βάλε μια ανωτελεία να ακούσουμε κόσμο να μιλάει για αυτό που το ζει καθημερινά, που ζει αυτό που μας περιγράφεις. Και επιστρέφουμε. Αναγκάστηκα να κατέβω στην έκθεση από αυτή τη στάση, γιατί ήμουν τόσο σφινωμένη που με ήρθε να λιποθύμισω. Την περασμένη εβδομάδα είδα μια κοπέλα που λιποθύμησε μέσα και τρομάξαμε να την κατεβάσουμε κάτω. Πιο γρήγορα πας στο Βερολίνο παρά στο Χορτιάτι. Παρά στο Χορτιάτι. Η αλήθεια είναι ότι τα καινούργια λεωφορεία δεν έχουν έρθει στη Θεσσαλονίκη. Κακός, αλλά αυτό θέλει διαγωνισμό, θέλει να... Έλεγε χθες ο πρόεδρος του ΟΑΣΤ, γιατί συναντήθηκαν και με τον πρόεδρο αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων, τους έλεγε και μας είπε και εμάς ο κύριος Κόδρας ότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση, για την προκήρυξη του διαγωνισμού. Τέλος Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου θα προκηρυχθεί. Μέχρι το Πάσχα αναμένεται να έρθουν τα 100 λεωφορεία, τα μεταχειρισμένα που θα μισθωθούν. Και μια ανάσα αναμένεται να δοθεί και όταν αναλάβει το ΚΤΕΛ τα υπεραστικά δρομολόγια. Φανταστείτε τα οποία τώρα εκτελούνται σήμερα από λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Άλλα 60-70 λεωφορεία. Μέχρι το Πάσχα τι γίνεται. Θα βελτιωθεί κάπως η κατάσταση, αλλά είναι πολύ καιρός. Είναι πολύ καιρός. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται για τον κόσμο. Λοιπόν. Πάμε και μέχρι τις Σέρες να δούμε τι γίνεται εκεί. Μέχρι τις Σέρες. Ναι, αν τη συντονιστήκαμε. Ο δήμαρχος, λοιπόν, ο πρώτος πολίτης της πόλης, ας πούμε έτσι, φαίνεται πως δεν του χαρίστηκε η τροχέα. Δεν ξέρω
πιθανότατα δεν γνώριζαν και ότι είναι το αυτοκίνητο του Δημάρχου. Το συμβατικό του αυτοκίνητο το είχε παρκάρει σε θέση που ήταν για οχήματα του Δήμου. Έτσι λοιπόν, κλήση από την τροχέα 40 ευρώ. Χαρακτηριστικά, είναι το ποσό που καλείται, κλήθηκε να πληρώσει, μάλλον γιατί το πλήρωσε άμεσα ο Δήμαρχος. Και με μια ανάρτησή του στο διαδίκτυο, ευχαρίστησε τους αστυνομικούς της τροχέας, τους συνεχάρη για την πράξη τους και ζήτησε συγγνώμη για το λάθος του, γιατί είπε ότι δεν έπρεπε να παρκάρει το όχημα το εκεί, παρότι είναι ο Δήμαρχος της πόλης. Μπράβο του. Σωστό. Μπράβο, προς τιμήν του αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε, πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Πάμε να πούμε το διαγωνισμό, να το θυμίσουμε. Πάμε να δώσουμε το διαγωνισμό, ναι. Βεβαίως, 6 παρα 10 πήγε η ώρα. Λοιπόν, η αλυσίδα CoFit προσφέρει ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ, παρακαλώ. Η CoFit είναι μια σύγχρονη αλυσίδα καφέ και snacks που ξεχωρίζει τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη για τον πρωτοποριακό σχεδιασμό, την ποιότητα των προϊόντων και τις προσιτές τιμές. Εσείς λοιπόν, εάν στείλετε ένα μήνυμα open κενό ονοματεπώνυμο στο 14999 ή καλέσετε από σταθερό κινητό στο 14999, αφήστε το όνομα, επίθετο και τηλέφωνο, θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε το τεράστιο δώρο που προσφέρει η αλυσίδα CoFit και να, ίσως να κερδίσετε μια ολοκληρωμένη επιχείρηση, να μπείτε μέσα με το κλειδί στο χέρι. Αν δεν θέλετε εσείς να χρησιμοποιήσετε το δώρο, μπορείτε να το μεταβιβάσετε σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θέλετε με την έγκριση και της CoFit. Αυτό είναι το ένα μας δώρο που κληρώνεται τέλος Γενάρη. Το δεύτερο δώρο είναι αυτή την εβδομάδα κληρώνουμε 4 ελαστικά Goodyear προσφορά των καταστημάτων Οικονόμου, τα οποία είναι 40 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Μία από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών, με 5 καταστήματα. Και η κλήρωση θα γίνει 13 Δεκάτου. Αυτή την εβδομάδα δηλαδή θα γίνει η κλήρωση. Οπότε μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 14999, να γράψετε open, κενό και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε στην κλήρωση, να μπορέσετε σε μια εβδομάδα να αλλάξετε και τα λάστιχα του αυτοκινήτου τώρα που έρχεται χειμώνας. Αυτές λοιπόν, είναι οι προσφορές. Ιορδάνη μου, πριν πάμε να διαβάσουμε τα μηνύματα και να δούμε τις εφημερίδες, θέλω να πω κάτι. Μου ήρθε ένα μήνυμα σήμερα τα ξημερώματα από το Βόλο, από μια φίλη μου. Λοιπόν, έχει εξαφανιστεί ένα παλικάρι 37 χρονών από χθες στο Βόλο. Πρόκειται για τον Ηλία, τον Ηλία Πινακά. Έφυγε 2 η ώρα από τη δουλειά του το μεσημέρι, στο Πράκτικη, στο Βόλο. Είναι μια περιοχή όπου είναι όλα μαζί τα πολυκαταστήματα. Ναι. Και θα πήγαινε στο σπίτι του. Το σπίτι του είναι μια ευθεία από εκεί, γύρω στα 10 λεπτά. Λοιπόν, η οικογένεια απευθύνει έκκληση. Όποιος έχει δει κάτι, όποιος ξέρει κάτι, να επικοινωνήσει είτε με εδώ με το σταθμό, είτε με την αστυνομία. Η αστυνομία είναι ενήμερη στο Βόλο. Απλά δεν έχει περάσει το 24ωρο. Πόσο χρόνο ήταν το παιδί? 37 χρονών. Πατέρας δύο παιδιών. Δηλαδή σχόλασε και πήγαινε σπίτι και εξαφανίστηκε. Πήγαινε σπίτι, εξαφανίστηκε. Το κινητό του είναι κλειστό. Κανείς δεν ξέρει τίποτα. Σε λίγο θα δείξουμε και φωτογραφία του, γιατί έχουν ανεβάσει τα social media η οικογένεια. Πραγματικά, όποιος ξέρει κάτι, στο Βόλο ας επικοινωνήσει είτε με την αστυνομία στο Βόλο, είτε στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα να βοηθήσουμε την οικογένεια. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από τη Σάμο, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από Γαλήνη, από την Έδεσα ο κύριος Τζον, από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Γιώργος, από το Πεταλίδι ο κύριος Απόστολος, η κυρία Δέσποινα, καλημέρα, τον κύριο Τάκη μας έστειλε τη φωτογραφία. Ο κύριος Παναγιώτης λέει, από Γαλήνη Λάρισσας, και εγώ Ιορδάνη συμφωνώ με την Ανθή στο θέμα του στολισμού, με καμπανούλες και αγγελάκια. Συμφωνεί. Και στο Αίγιο έχουν θέμα, να ξέρεις. Θα πάμε εκεί, γιατί έχουν στολίσει με καλικάτζαρους. Ναι, και βάλαν, λέει, τον Άγιο Βασίλη στην ανακύκλωση. Ναι, σε κάθε ανακύκλωση. Έχει ξεσπάσει θύελλα αντιδράσεων εκεί. Ναι, τον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι η Ανθή κάθε μέρα μου φτιάχνει τη διάθεση. Ευχαριστώ, και την ημέρα. Δημήτρη. Λοιπόν, στην κυρία Άννα, να πούμε μια καλημέρα. Ο κύριος Άγγελος έρχεται περαστικά. Περαστικά η Ιορδάνη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις εφημερίδες και να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα αργότερα. Και να ξεκινήσουμε με τα νέα. Γράφει στην πρώτη σελίδα πρωτόκολλο ασπίδας στις συντάξεις. Το κρυφό όπλο στη δικαστική μάχη, λέει αναδρομικά. Πού θα στηριχτεί η υπερασπιστική γραμμή και τι δείχνει το νομικό προηγούμενο εν ώψη της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 10 Ιανουαρίου. Πλησιάζει ο καιρός. Η Τουρκία ανακοίνωσε ναύτεξ στην Κρήτη, δεύτερο επικίνδυνο βήμα. Έχουμε εδώ το χάρτη. Απόφαση σταθμός δικαστηρίου στα Χανιά. Κούρεμα 92% σε δάνειο 25.135 ευρώ. 92%. Αυτό λέει πώς θα το πληρώσει τώρα. Πλέον κάνα τριχίλιαρο. Έχει να πλέον. Καλά. Πάχ, να περάσουμε στην καθημερινή.
Δεν μπορώ να ακούω για πληρωμές. Με πιάνει η καρδιά μου. Τα γιατί καρδία. Σε πιάνει. Δεν μπορώ. Θα έρθει λοιπόν ο Φρεμετίτης, θα δώσουμε λεφτά σήμερα. Επιδόματα, για να δούμε. Γιατί άλλα μας στέλνουν εδώ οι φίλοι μας τα μηνύματα. Η Καθημερινή. Παροξισμός Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Χαρακτήρισε διεθνές σκάνδαλο την απέλαση του Λίβιου πρέσβη και απείλησε με επιπτώσεις. Και η φωνική έκρηξη ηφαιστείου στη Νέα Ζηλανδία. Παιδιά, το είδαμε και χθες αυτό. Οι νεκροί, όλο και ανεβαίνει η λίστα με τους νεκρούς. Είχαν πάει οι άνθρωποι διακοπές εκεί. Εξεράγει το ηφαίστειο. Είναι φοβερό να περπατάς πάνω στο ηφαίστειο και να εκραγεί. Οι επιστήμονες είπαν ότι είχαν προειδοποιήσει, βέβαια. Αυτό διάβαζα. Είναι, αλλά έπρεπε να το κλείσουν. Έπρεπε να το κλείσουν. Επεκτείνει το φράχτη στον Εύρο. Και αυτό σημαντικό. Ενίσχυση περιπολιών. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Η μία κυβέρνηση ενισχύει το φράχτη και η άλλη τον καταργεί. Εφημερίδα των Συντακτών. Επικίνδυνη κλιμάκωση από τον Ερντογάν. Νέες απειλές από την Τουρκία. Η Ελλάδα θα πληρώσει το τίμημα για αυτές τις ενέργειές της διεθνώς, δήλωσε χθες ο Τούρκος πρόεδρος, αναφερόμενος στην απέλαση του πρέσβη της Λιβύης. Συνεδριάζει σήμερα στην Αθήνα το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής. Να περάσουμε τώρα στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις για 1158 προσλήψεις μέσα στο Δεκέμβριο. Αναλυτικά οι 36 προκηρύξεις με προθεσμίες και ειδικότητες. Η Ευρώπη στηρίζει, ο Ερντογάν ξεσαλώνει. Να τον αφήνουν να ξεσαλώνει παρόλα αυτά. Διεθνής διαφάνεια, η διαφθορά αυξήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Πάμε στη Δημοκρατία. Θα βυθίσουμε τους Τούρκους. Νάτος. Αυτός είναι που σας λέγαμε, ο Λίβιος Ναύαρχος. Ετοιμάζει υποδοχή στο στόλο του Σουλτάνου. Έστειλαν και επιστολή στον ΟΗΕ. Άκυρη η συμφωνία. Ο Δένδιας απέτησε κυρώσεις. Αλλά οι Ευρωπαίοι χαϊδεύουν την Άγκυρα, πανηγός Ερντογάν για την προσέγγιση της Αθήνας με το Χαφτάρ. Αυτός είναι ο Λίβιος Ναύαρχος που σπούδασε στην Ελλάδα. Μιλάει και ελληνικά. Και μιλάει και ελληνικά, γιατί και που λέει ότι αυτά δεν περνάνε το Ερντογάν. Φιλελεύθερος. Πιλωτικό πρόγραμμα επιδότησης 70% του μηνιαίου μισθού 3.000 ευρώ. Επιχείρηση Brain Gain, κίνητρα για την επιστροφή των νέων που έδιωξε η κρίση. Ο κύριος Βρούτσης το ανακοίνωσε χθες. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα. Για να επιστρέψουν τα παιδιά. Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για 500 άτομα. Για ένα χρόνο θα σου δίνει το 70%, 3.000 μισθό, και το 70% θα στο δίνει το κράτος. Ναι. Και μετά έχει υποχρέωση η επιχείρηση να το κρατήσει ακόμη ένα χρόνο. Αυτό είναι για να έρθουν τα παιδιά και τα στελέχη. Και τα στελέχη πίσω. Ποιος όμως θα έρθει απ' έξω για να δουλέψει. Κοίτα, πολλοί είναι οι επιχειρήσεις που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Τώρα, εντάξει, από το τίποτα μακάρι. Κάτι είναι και αυτό, βρε Ιορδάνη. Μακάρι. Η Αυγή. Περήφανη αστυνομία, τραυματισμένη δημοκρατία. Επιτελική βαρβαρότητα. Δόγμα, τρόμος και άγρια καταστολή. Είναι για το συμβάν που έχει είδαμε. Έχει το χρυσοχοίδι από τη μέση και πάνω με κουστούμι και από τη μέση και κάτω με στολή ματατζή. Πάμε στο ριζοσπάστη. Εργατικό κίνημα σε κάθε χώρα να βάλει σφραγίδα του στις εξελίξεις. Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Συνάντηση στις Βρυξέλλες. Είναι το βασικό τίτλο της εφημερίδος. Μπα, έχουμε νηστεία. Την εστία σήμερα. Μάλιστα. Όταν τα ΜΑΤ του ΣΥΡΙΖΑ έσπαγαν χέρια διαδηλωτών στις Πρέσπες, σιωπή. 2 μέτρα και 2 σταθμά της Κουμουνδούρου. 320 επιθέσεις αστυνομικής βίας επί αριστεράς. Είναι αυτή η μεγάλη κόντρα που έχει ξεσπάσει. Πάμε στην Εσπρέσο. Κορίτσι έσκασε ως αγόρι σε talent show. Σκάνδαλο μεγατόνων. Βόμβα στο φετινό πρόγραμμα της Ελληνικής TV. Μήπως είναι λίγο υπερβολή. Δεν ξέρω, δεν το έχω παρακολουθήσει το θέμα. Να περάσουμε στην Star. Θρίλερ με γυναικεία οστά στο Άγιο Όρος. Αγωνία για τα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών. Αυτό τώρα τι είναι. Βρέθηκαν, λέει, θαμμένα σε παρεκκλήσει και κρύβουν ένα μυστικό που σοκάρει. Και πού ξέρουν ότι είναι γυναικεία. Φαίνεται από το DNA μάλλον. Επενδυτικό μενού 6,2 δισεκατομμυρίων για τουριστική ανάπτυξη. Γράφει η Ναυτεμπορική στο βασικό τίτλο. Η πρόταση του Υπουργού Τουρισμού προς τους επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και να τελειώσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. 10 εξώδικα στην Πειραιός από την ΟΤΟΕ. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι και τα προσέλιδα των εφημερίδων. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για η ΑΕΚ έχει καινούριο προπονητή. Έχει καινούριο προπονητή. Είδες που ενημερώνομαι. Πάμε να δούμε την πρώτη προπόνηση που έκανε η ΑΕΚ με τον νέο της προπονητή και να δούμε τι άλλο έχουμε στα αθλητικά. Ένα ακόμα εμπόδιο για την ανέγερση του νέου γηπέδου της ΑΕΚ ξεπεράστηκε, καθώς χθες το πρωί έπεσαν οι υπογραφές στη σύμβαση για την έναρξη του έργου της υπογειοποίησης στη Νέα Φιλαδέλφια μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της εταιρείας Συντρακάτ που έχει αναλάβει το έργο. Το ουσιαστικό για μας θα είναι η υπογραφή Περιφέρειας
με τον Αναστέχνη. Εμείς έχουμε τελειώσει, περιμένουμε την περιφέρεια για να μπει μέσα στο κήπεδο να τελειώσει το γήπεδο. Κύριε Πρόεδρε, δείξαμε ότι σε λίγους μήνες ότι έχουν υποσχεθεί το πράττουμε. Υποσχόμαστε λοιπόν ότι θα υπάρξει και αυτή η υπογραφή με τον Αναστέχνη. Και νομίζω πότε, μέχρι τότε. Να πούμε μέχρι τότε, κύριε Πρόεδρε, μια ημερομηνία. Στα αγωνιστικά, την πρώτη του προπόνηση ως τεχνικός της ΑΕΚ πραγματοποίησε ο Μάσιμο Καρέρα, με τον 55χρονο Ιταλό να εκφράζει την πίστη στις ικανότητες της ομάδας, τονίζοντας στους ποδοσφαιριστές του ότι θέλει να είναι μαχητές. Ιδιαίτερα αποκαλυπτικός ήταν ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος μιλώντας στην εκπομπή Total Football στο Open, αποκάλυψε ότι τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται ανακοινώσεις για το project του νέου γηπέδου του Τριφυλιού στον Βοτανικό. Σίγουρα είναι στενάχωρο το να μην βλέπουμε τον Παναθηναϊκό να είναι στην κορυφή και να αγωνίζεται για το πρωτάθλημα και αυτός. Όπως έχω πει επανειλημμένες φορές στο παρελθόν, ο μόνος τρόπος είναι να μπορέσει να προχωρήσει το project του Βοτανικού και να έχουμε τη δική μας στέγη και το Power Live. Για μένα είναι μονόδρομος. Ή πριν τα Χριστούγεννα ή αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Ο ισχυρός άνδρας των Πρασίνων μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και για τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι αποδεδειγμένα ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες αθλητές, όχι μόνο στον χώρο του μπάσκετ, αλλά συνολικά. Είναι ένας αθλητής κόσμημα και μακάρι να ξαναεπιστρέψει στην εθνική. Μόνο να κερδίσει η εθνική από αυτό. Από την πλευρά του και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρικ Πιτίνο εξέφρασε με ανάρτησή του στο Twitter την επιθυμία του να δει ξανά τον αρχηγό του Ολυμπιακού με τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 το βράδυ της Τετάρτης στον Ερυθρό Αστέρα, στην τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League, και θέλει μόνο την νίκη για να συνεχίσει στο Europa League, με τον Πέδρο Μαρτίνς να καλείται να διαχειριστεί την απουσία του τραυματία Ματιέ Βαλμπουενά. Μάλιστα. Αυτά είναι και τα αθλητικά μας. Αύριο είναι το μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έχουμε φωτογραφίες να δείξουμε. Έχουμε φωτογραφίες του παλικαριού που χάθηκε Βόλο. Στο Βόλο. Να τον δούμε λίγο, γιατί στέλνετε πολλά μηνύματα. Αυτός είναι 37 χρονών, ο Ηλίας. Να ξαναθυμίσουμε ότι δούλευε στο Πράκτικερ. Σωστά. Σχόλασε από τη δουλειά του, πήγαινε στο σπίτι του, πατέρας δύο παιδιών και εξαφανίστηκε, παιδιά. Όποιος γνωρίζει κάτι, εάν τον είδε ή οτιδήποτε, μπορεί να επικοινωνήσει με τους οικείους του ή το αστυνομικό τμήμα Βόλου. Ναι, γιατί έχουν ξεκινήσει από χθες να τον ψάχνουν, έχουν τρελαθεί οι οικείοι του και είναι και λογικό. Και βάζουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ που έχουμε στο Open. Μήπως, ας πούμε, κάποιος θέλει να πάρει εδώ τηλέφωνο στο και να πάρει Βόλο, στην αστυνομία. Στο Βόλο, γιατί μας στέλνετε, δεν είναι στη Ρόδο, στο Βόλο. Τώρα, να πούμε ότι στις 9 το πρωί θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας οι καθαρίστρες από το Δρομοκαΐτιο και υπό ΕΔΗΝ. Για την διάταξη που έχει έρθει στη Βουλή και δεν τις καλύπτει, λέει. Γιατί που είναι καιρό τώρα. Οι καθαρίστριες και καταλαμβάνουν οι εργολάβοι. Ναι, είναι καιρό στους δρόμους οι καθαρίστριες. Η αλήθεια είναι να βοηθήσει ο καιρός. Κλέαρχέ μου, πώς θα είναι τα πράγματα στο κέντρο, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Γιατί άμα βρέχει, δεν θα μπορούν να την κάνουν την κινητοποίηση. Ναι, σήμερα θα είναι μια βροχερή ημέρα και για την Αττική. Μάλιστα από το μεσημέρι και μετά θα ενταθούν σιγά σιγά και τα φαινόμενα. Βλέπουμε εδώ τώρα την πρώτη μας κάρτα που θα εστιάζονται οι περισσότερες βροχές και οι καταιγίδες. Να πούμε ότι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό σχηματίστηκε στην κεντρική Μεσόγειο και μέσω του κόλπου της Ήρτης ήρθε σιγά σιγά προς την περιοχή μας και κινείται προς τα ανατολικά, βορειοανατολικά. Επειδή όμως οι θάλασσές μας είναι πιο ζεστές σε σχέση βέβαια με την ξηρά, προτιμά να πηγαίνει γύρω-γύρω από τη χώρα μας πάνω από θαλάσσιες εκτάσεις για να παίρνει περισσότερη ενέργεια και να κρατάει βέβαια και τη συνοχή του. Άρα λοιπόν περιμένουμε να κινηθεί γύρω-γύρω εδώ προς τα νότια τμήματα της χώρας μας και να εκτονωθεί προς το Αιγαίο, το ανατολικό, βορειοανατολικό Αιγαίο. Τις περισσότερες βροχές περιμένουμε από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα, ενώ τις καταιγίδες θα τις έχουμε κυρίως σε θαλάσσες και παραθαλάσσες περιοχές. Οι άνεμοι, όπως βλέπετε, χαρακτηριστικά μέσα στο Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά. Θα προσεγγίσουμε τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ από ανατολικές και νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Μάλιστα, στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατεί ένα ανατολικό-βορειοανατολικό ρεύμα που ίσως φτάνει ακόμα και τα 9 μποφόρ για λίγο εκεί προς το μεσημέρι. Και χρειάζεται μία προσοχή, γιατί εκεί η βαροβαθμίδα, όπως λέμε στη μετρολογία, θα αυξηθεί, καθώς θα πηγαίνει το σύστημα ΛΟΕΝΑ και πιο βόρεια. Άρα λοιπόν, όσοι αναμένετε να κινηθείτε στο κεντρικό και το βόρειο Αιγαίο, ας επικοινωνείτε με τα κατόπους λιμεναρχία, μήπως υπάρχει κάποιο θέμα σε τοπικό επίπεδο. Από εκεί και μετά να δούμε λίγο τώρα χαρακτηριστικά και τις χιονοπτώσεις, γιατί το σύστημα αυτό θα φέρει και χιόνια ιδιαίτερα στα ψηλά βουνά, δηλαδή στα χιονοδρομικά μας κέντρα, από ένα ύψος περίπου τα 1500 μέτρα και πάνω. Παρατηρήστε λοιπόν ότι και στο Κάιμα Ξαλάνα, αλλά και στα 3-5 πηγάδια, στο Σέλιο, στο Βελούχι, στο Καρπενήσι, όπως επίσης και στο Μέναλο, στον Παρνασσό, στα περισσότερα δύο χιονοδρομικά κέντρα θα έχουμε αξιόλογες χιονοπτώσεις από αυτό το σύστημα, μιας και φέρει μεγάλα ποσά υγρασίας. Και πάμε λοιπόν να δούμε για σήμερα αναλυτικά την εξέλιξη, πώς θα είναι δηλαδή ο καιρός στη χώρα μας για σήμερα Τρίτη. Όπως λοιπόν μπορείτε να παρατηρήσετε χαρακτηριστικά στους δέκτες σας, η κακοκαιρία αφορά κυρίως τη δυτική, κεντρική και νότια Ελλάδα, για το λόγο που εξηγήσαμε προηγουμένως, ότι το σύστημα αυτό δηλαδή προτιμά να κινείται γύρω-γύρω από θαλάσσιες περιοχές. Άρα λοιπόν ακολουθεί μια νότια τροχιά και σιγά-σιγά θα εκτονωθεί προς τα βόρεια τμήματα του Αιγαίου.
Το Ιόνιο λοιπόν, ιδιαίτερα το κεντρικό και νότιο Ιόνιο, η Πελοπόννησος, η Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες, ιδιαίτερα θα λέγαμε η Θεσσαλία, μεγάλη προσοχή στη Θεσσαλία, στην Κρήτη αλλά και στο μεγαλύτερο τμήμα του Αιγαίου θα έχουμε αυξημένες συννεφιές και θα κλείνονται κατά διαστήματα βροχές και τοπικές καταιγίδες που γύρω-γύρω από θαλάσσιες εκτάσεις θα είναι τοπικά και ισχυρές. Και θέλει έτσι μια προσοχή. Προς τα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα της χώρας μας θα επικρατεί γενικά ήπιος καιρός. Προς το βράδυ θα φτάσουν βέβαια και εκεί τα φαινόμενα, δηλαδή στο βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι λοιπόν, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι αρκετά ενισχυμένοι. Ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο θα προσεγγίσουμε τα 6 τοπικά και τα 7 μποφόρ. Προσοχή στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατεί ένα βόρειο-βορειοανατολικό ρεύμα τοπικά και 9 μποφόρ. Μέσα στο Ιόνιο δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα γιατί το σύστημα αυτό δεν δημιουργεί τόσο μεγάλη διαφορά πίεσης. Επικρατεί ο Μαΐστρος σε ένα βόρειο-βορειοδυτικό ρεύμα γύρω στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χαμηλή τώρα νωρίς το πρωί, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ξεκινάμε από τους 4 βαθμούς Κελσίου, θα προσεγγίσουμε τους 14 αργά το μεσημέρι. Στα δυτικά υπηρετικά από 8 τώρα νωρίς το πρωί μέχρι 16 αργά το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα υπηρετικά από 7 μέχρι και 17. Και στα νησιά μας από 10 μέχρι 18 βαθμούς Κελσίου. Πάμε να δούμε για την περιοχή της Αττικής, που η μέρα έχει ξεκινήσει με συννεφιά και τοπικές βροχές. Καθώς πηγαίνουμε προς το μεσημέρι, απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν ιδιαίτερα στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού και δεν αποκλείεται να έχουμε και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Να τονίσουμε βέβαια εδώ ότι αυτή η κακοκαιρία δεν θα θυμίζει, εκτιμώ, σε τίποτα το κύμα κακοκαιρίας που πέρασε τις προηγούμενες ημέρες και έδωσε τις καταστροφές στην περιοχή της Κινέτας. Γι' αυτό να μην υπάρχει ανησυχία. Παρ' όλα αυτά όμως, σε τοπικό επίπεδο και για λίγο δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να είναι και ισχυρά. Δείχνουμε έτσι μια προσοχή ιδιαίτερα στις μετακινήσεις μας εκεί μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις, αυτός ο άνεμος είναι αρκετά βροχοφόρος, θα προσεγγίζει και τα 7 μποφόρ, ιδιαίτερα εδώ προς τα νότια τμήματα του Ευωϊκού και η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί στους 12 βαθμούς Κελσίου, εξαιτίας βέβαια και του κλειστού καιρού έχει ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Δεν φαίνεται να ξεπερνάμε τους 17 αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, που και εδώ σιγά σιγά οι συννεφιές θα αυξηθούν, θα κυλωθούν τοπικές βροχές, που προς το μεσημέρι θα ενταθούν ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα και δεν αποκλείεται να έχουμε και πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες. Και εδώ οι άνεμοι παρατηρήστε ότι θα πνέουν από ανατολικές, βορειοανατολικές διευθύνσεις και θα είναι αρκετά ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στα νοτιότερα τμήματα του Θερμαϊκού και προς τη Χαλκιδική. Ίσως προσεγγίσουμε ακόμη και τα 8 μποφόρ και θέλει έτσι μία προσοχή. Και η θερμοκρασία ξεκινάει τώρα νωρίς το πρωί στους 7 με 8 βαθμούς Κελσίου, δεν θα ξεπεράσουμε τους 13 με 14 αργά το μεσημέρι. Αύριο σιγά σιγά φαίνεται ότι θα εκτονωθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας προς την βορειοανατολική Ελλάδα και σιγά σιγά ο καιρός από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα αρχίσει να βελτιώνεται. Την Πέμπτη θα έχουμε έναν άστατο καιρό χωρίς όμως έντονα φαινόμενα. Παρασκευή και Σάββατο περνάει ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή από τα βορειοδυτικά της χώρας μας. Θα σαρώσει και πάλι σε ένα 24ωρο μέσα όλη τη χώρα με πολλές βροχές και πολλά χιόνια πάλι στα βουνά μας. Θα πέσει και θερμοκρασία και πάμε για βελτίωση του καιρού Κυριακή και κυρίως Δευτέρα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κλέα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε να συναντήσουμε τώρα τον Αντώνη Μανιώτη, ο οποίος βρίσκεται στην μαρίνα του Αλίμου για τη φωτιά που είχαμε. Λίγο στις 5 τα ξημερώματα, σε σκάφος το οποίο ήταν πάνω στους ντάκους και γινόταν εργασίες ή, εν πάση περιπτώσει, ένα περίεργο περιστατικό. Αντώνη μου, πώς είναι η κατάσταση? Οι Ορδάνοι, οι πυροσβέστες που έχουν να αντιμετωπίσουν τις διαρκείς αναστοπυρώσεις, ρίχνουν αφρό και νερό συνέχεια πάνω στο πλεγόμενο πλαστικό σκαρί. Ωστόσο, ανατακτά χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον κάθε 15-20 δευτερόλεπτα, βλέπουμε πάλι να ξεπηδεί μια καινούργια φλόγα. Αυτή είναι η κατάσταση εδώ, βγαίνει λευκός καπνός. Ευτυχώς οι πυροσβέστες έχουν αποσοφήσει τον κίνδυνο και το ενδεχόμενο επέκταση στα διπλανά σκάφη, τα οποία είναι και αυτά σηκωμένα όπως και πάνω στους τάκους, εδώ στη Μαρίνα του Αλίμου. Έχουν έρθει πάρα από 10 οχήματα της πυροσβεστικής. Έχει έρθει και η υδροφόρα του Δήμου Αλίμου, η οποία τροφοδοτεί με νερό τα υδροφόρα της πυροσβεστικής. Αλλά βλέπω τώρα και πυροσβέστες που έχουν ανέβει τις σκουπαστές πάνω στο κατάστρωμα του πλαστικού σκαριού που καίγεται, έχουν ανέβει με αναπνευστικές συσκευές και του ρίχνουν νερό στα αμπάρια, στο αμπάρι του, στο κάτω μέρος δηλαδή ρίχνουν νερό, στο εσωτερικό του. Καθώς βλέπω ότι εκεί πρέπει να είναι η κύρια αιστεία της φωτιάς. Είναι δύσκολη η κατάσταση, ωστόσο είναι ελεγχόμενη. Περίεργο δεν είναι αυτό. Δεν υπάρχει, να μην σβήνει η φωτιά. Αυτή τη στιγμή κίνδυνος επέκταση στα διπλανά σκάφη που είναι πάρα πολλά. Και παρά το γεγονός ότι βρέχει κιόλας. Αντώνη, τώρα μπορεί να πω και χαζομάρα, αλλά το γεγονός ότι βρέχει δεν βοηθάει την πυροσβεστική? Δεν βοηθάει, γιατί η φωτιά είναι στο εσωτερικό του σκάφους. Το σκάφος καίγεται από μέσα προς τα έξω. Μάλιστα. Καταλάβατε, εκεί είναι τα πλαστικά και τα όλα τα υλικά αυτά τα έφλεκτα, τα οποία δυσκολεύουν πιο πολύ την κατάσταση και ούτε με τη φωτιά δεν σβήνει. Απλώς η φωτιά, πώς να πω, δηλαδή ρίχνει τους καπνούς. Αυτό θα μπορεί να κάνει η φωτιά, η βροχή πιο πολύ. Ρίχνει τον καπνό, ας πούμε. Μάλιστα. Αλλά οι φλόγες είναι από το εσωτερικό βγαίνουν. Το παρακολουθείς, Αντώνη. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Η Ορδάνη, αν μου επιτρέπετε, ναι, θέλω να συμπληρώσω μια είδηση που την έμαθα πριν από λίγο. Όσοι ώρα ήμασταν στην προηγούμενη σύνδεση, πληροφορήθηκα ότι γύρω στις 4 παρατέταρτο είχαμε μια ανατίναξη ATM τράπεζας στην κεντρική πλατεία της Αναβίσου. Εκεί οι δράστες λοιπόν ανατίναξαν το ATM
Και μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι έχουν αρπάξει και τις καθετίνες με τα χρήματα. Τι λες τώρα, μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου και αργότερα. Αντώνη μου. Γεια σου. Καλημέρα. Λοιπόν, Δήμητρα Μανιαβού. Πάμε εδώ να μαζί ανοίξουμε μας. Παράθυρο στον κόσμο. Καλημέρα, Δήμητρα. Κάτσε λίγο πριν, γιατί έχουμε παράπονα εδώ από τον κόσμο. Τι περίμενε, εδώ η κυρία Άννα λέει δεν ανοίγετε τα μηνύματά μου. Κυρία Άννα, μισό λεπτάκι, καλημέρα. Είναι τόσο πολλά, κυρία Άννα. Από τα Σύμαντρα Χαλκιδικής. Ωραίες φωτογραφίες μας στείλατε. Στολίσανε και εκεί. Παντού έχουν στολίσει. Μόνο στην Αθήνα έχει μείνει αστόλιστο το. Μάλλον αφώτιστο, όχι αστόλιστο. Να, ορίστε. Μάλιστα. Χρόνια πολλά και του χρόνου, κυρία Άννα. Να είστε καλά, να ξαναστολίσετε. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Μπράβο. Όμορφα. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε εκεί τώρα. Δεν έχει ούτε. Έχει αγγελάκια, έχει. Δεν έχει ούτε μυγοσκοτόστρες, ούτε διασημόπλια. Ούτε καλικατζαράκια. Θα πάμε και στο Αίγιο μετά, σας το λέμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Δήμητρα, καλημέρα. Καλημέρα. Ανθίσε πάρα πολύ όμορφη σήμερα. Επίσης, Δήμητρα. Θέλω να το λέω. Τι να κάνω, όταν βλέπω μια ωραία γυναίκα, το λέω. Επίσης, λοιπόν. Ο Ιορδάνης δεν είναι ωραίος. Και με τριόφρον. Είσαι πολύ ωραία και με τριόφρον. Ωραία. Λοιπόν, ωραία, να πάμε ξεκινάμε. Στο θέμα το οποίο κυριαρχεί από χθες. Μιλάμε για την έκρηξη που συνέβη, τη φωνική έκρηξη στο ηφαίστειο στη Νέα Ζηλανδία, στο White Island. 5 οι νεκροί, δεκάδες οι αγνοούμενοι και πολλοί τραυματίες, περίπου 20 τραυματίες με σοβαρά εγκάβματα. Συγγνώμη, μπορούν και περπατάνε μέσα στον κρατήρα. Λοιπόν, τι εννοείς ακριβώς. Και δηλαδή, αυτοί που σκοτωθήκανε ή που είναι τραυματίες, ήταν μέσα στον κρατήρα όταν έσκασε ήτανε αυτό. Ήταν πολύ κοντά στον κρατήρα. Γιατί είναι στην Ίσυρο, στο ηφαίστειο που πας. Έτσι. Ναι, αλλά είναι ενεργό εκεί. Ναι, ρε παιδί μου, εκεί είναι ενεργό, αλλά φαντάζομαι ότι μπορείς και να γυρνάς γύρω-γύρω. Κάνανε τουρ εκεί τουρίστες και δυστυχώς οι άνθρωποι και έπαθαν εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα τεράστια. Δήμητρα, δεν είχαν και προειδοποίηση. Λοιπόν, οι γεωλόγοι, οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει τις αρχές ότι το συγκεκριμένο ηφαίστειο θα έχει έντονη δραστηριότητα της προσεχής ημέρες, ωστόσο οι αρχές δεν το έκλεισαν, το αγνόησαν αυτή την προειδοποίηση, έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια. Ωστόσο λένε ότι την ευθύνη για τις επισκέψεις των τουριστών στο συγκεκριμένο νησί έχουν αποκλειστικά και μόνο οι οδηγοί των τουριστικών εκδρομών. Ενώ να σας πω ότι πριν από λίγο η αστυνομία της Νέας Ζηλανδίας ανακοίνωσε ότι μετά από αρκετές αναγνωριστικές πτήσεις που έγιναν με αεροπλάνα και ελικόπτερα, δεν υπάρχει ίχνος ζωής στο νησί. Άρα, αυτό σημαίνει ότι οι νεκροί θα είναι περισσότεροι. Θα γιατί έχει καμιά δεκαριά αγνοούμενους. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Είναι χειρότερη από εμάς. Το παρακολουθούμε πάντως. Μα συγγνώμη, θα είναι υπεύθυνος ο οδηγός του λεωφορείου. Κανονικά οι αρχές θα έπρεπε να είναι υπεύθυνες. Αυτό το νησί, το ηφαίστειο, έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα. Αποτελεί πόλο έλξης για χιλιάδες τουρίστες κάθε χρόνο. Και είναι εντυπωσιακό. Είναι και νέα παιδιά, ζευγάρια, νιόπαντροι που πηγαίνουν εκεί για ακριβώς. Ακριβώς. Οι μεγάλοι άνθρωποι θα ανεβούν στο ηφαίστειο. Οι περισσότεροι ήταν, ναι, θέλω να σας πω, Αυστραλία. Από την Αυστραλία είχαν έρθει άνθρωποι. Πάντως, μένει να δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό το δυστυχώς δράμα. Πήγαμε μας και μέχρι τη Φιναλδία. Πάμε στην Κρήτη. Που πάμε στην Κρήτη, μου είπες, Μαρία. Α, την εντυπωσιακή φωτογραφία λοιπόν που έχει γίνει viral από το διάστημα, την οποία τη δημοσίευσε η Ιταλός αστροναύτης του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού. Βλέπετε από ψηλά, βλέπετε και το συγκεκριμένο ποστάρισμα στο Twitter. Είναι λοιπόν το νησί της Κρήτης και κάποιες από τις Κυκλάδες από ψηλά. Από το διάστημα, πάρα πολύ εντυπωσιακή φωτογραφία. Όλες οι Κυκλάδες, το κέντρο όλες οι του Αιγαίου. Και τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ανάποδα, Αιγαίου. Ανάποδα, έτσι ακριβώς. Του έκανα μεγάλη εντύπωση και η φωτογραφία μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Και λογικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να μας πεις για την 34χρονη τώρα πρωθυπουργό της Φιλανδίας. Η Σάννα Μάριν, λοιπόν, είναι η νεότερη πρωθυπουργός και ηγέτης χώρας στον κόσμο. Είναι πρωθυπουργός, η νέα πρωθυπουργός, μάλλον, της Φιλανδίας. 34 ετών, ανήκει στον χώρο των σοσιαλδημοκρατών και έχει μεγαλώσει με δύο μητέρες, παρακαλώ. Μάλιστα. Αυτό είναι το έτσι, στοιχείο. Με δύο μητέρες. Με δύο μητέρες. Με τη μητέρα της ήταν κανονική. Με δύο μητέρες. Απλώς η μητέρα της ήταν ζευγάρι με μια άλλη γυναίκα. Ναι. Το λέμε. Δεν είναι το λέμε έτσι, καθαρά. Δύο μητέρες δεν γίνεται. Με δύο γυναίκες, λοιπόν, εκ των οποίων η μία είναι η μητέρα της και η άλλη, σύντροφος της μητέρας. Αλλά την έβλεπε ως μητέρα κι αυτή. Εντάξει, αλλά. Λοιπόν, είναι η νεότερη, είπαμε, ηγέτης στον κόσμο. 34, ναι. 34. Έχουν λύσει τα θέματα τους αυτοί εκεί. Τα έχουν λύσει. Κοίτα, είναι το γεγονός ότι είναι γυναίκα 34 χρονών και είναι η νεότερη πρωθυπουργός, νομίζω, που έχει περάσει που ποτέ. Έτσι. Είναι πολύ θετικό. Ναι, πάντως αν δεν ήταν με δύο μητέρες που λέμε, ναι. Δεν θα γινόταν τόσο πολύ. Δεν θεωρείς ότι το 34 χρονών δεν σου προκαλεί εντύπωση. Έχει το ότι είναι από δύο μητέρες. Του Καναδά πόσο είναι?
Πιο μεγάλο είναι. Ο Τζαστίν Τριντό. Όταν ανέλαβε, πόσο μεγάλος ήταν. Αλλά εγώ θυμάμαι τώρα τον καγκελάριο της Αυστρίας, τον Κουρτς, ο οποίος είναι 31. Αλλά είναι η γυναίκα η νεότερη πρωθυπουργός που και έχει υπάρξει. Και να πούμε υπάρξει. Ότι γενικώς έχει μια πολύ ωραία οικογένεια με παιδί και άντρα κτλ. Έχει μια κορούλα 22 μηνών. Πάντως δεν αναμένεται να προχωρήσει σε μεγάλες αλλαγές. Είναι αυτό στη Φινλανδία. Mm-hmm. Δεν θα πάμε εκεί. Φινλανδία. Θέλω να σας πω ότι και η κυρία Γεννηματά έδωσε συγχαρητήρια για την ανάληψη των καθηκόντων στο Twitter. Ως γυναίκα. Ναι, βεβαίως. Και είπε τώρα, ότι. Τώρα, τι γίνεται, Casa de Papel. Καλά, Casa de Papel. Λοιπόν, ανακοινώθηκε ο τέταρτος κύκλος της σεζόν αυτής της πολυαναμενόμενης σεζόν. Βλέπουμε το τρέλερ το οποίο από χθες, μέσα σε μία ώρα, 2 εκατομμύρια views στο Instagram και μέχρι αυτή την ώρα έχει φτάσει 7 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια. Views. Πάντα λίγο ήχο να ακούσουμε, κύριε Αντώνη. Τρίτος κύκλος. Τέταρτος κύκλος. 3 Απριλίου 2020 η μεγάλη πρεμιέρα του τέταρτου κύκλου. Να σας πω κάτι, εμένα με έχω βαρεθεί πια, γιατί και στον προηγούμενο τίτλο 5 κουτσο επεισόδια είδαμε και μας αφήσανε... Εντάξει, Όλη η ομάδα, ο καθηγητής και η ομάδα του, σε ένα ενηγματικό και μικρό τρέιλερ, αλλά έκανε θράψη. Πολύ στα social media. Μητρά μου, τώρα μια που είσαι εδώ, θέλω να δούμε το βίντεο που είχαμε προαναγγείλει με αυτόν τον Λίβιο Ναύαρχο, ο οποίος ήρθε εδώ στην Αθήνα στο πολεμικό ναυτικό, σπούδασε, ξέρει ελληνικά, μίλησε στο Open για αυτή την ιστορία με τους Τούρκους και όλη αυτή τη μάχη που γίνεται, το πώς θα το αντιμετωπίσει η Λιβύη όταν θα πάνε οι Τούρκοι να εφαρμόσουν. Είπε, θα βυθίσουμε αυτή τον τουρκικό στόλο. Ακριβώς. Υπέρ της Ελλάδας ο Ναύαρχος. Πάμε να το δούμε. Ο Λίβιος Στόλαρχος με την ελληνική καρδιά στέλνει ακόμη ένα βροντερό μήνυμα στη γλώσσα και με το ύφος ενός αξιωματικού βγαλμένου από το φυτώριο των ηγετών της παγκόσμιας ναυτοσύνης. Εγώ έγραψα η αλήθεια που θα γίνει. Η αλήθεια που θα γίνει. Λίγες μέρες αυτή η συμβολία που κάνανε οι Τούρκοι με τον Σαδάς θα τα σκίσουμε. Να μην ανησυχείτε, σε λίγες μέρες θα είναι τη συμφωνία στην τουαλέτα. Εμείς δεν φοβάμαι από τους Τούρκους. Φοβάμαι από με το Θεό μόνο. Μπολιασμένος στη ναυτική τέχνη που διδάσκει η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ο Ναύαρχος Φάρατς μιλά στο Open χωρίς περιστροφές, όπως και με την φλογερή ανάρτησή του κατά του παράνομου μνημονίου για τις θαλάσσιες ζώνες. Θα απελευθερώσουμε την πρωτεύουσα την Τρίπολη και θα καταστρέψουμε το τουρκικό όνειρο. Η Τουρκία ξέρει ότι ο Σαββάς έχει λίγες μέρες εδώ στη Λιβύη. Θα φύγει, θα του διώξουμε εμείς τον Σαββάς. Η πατρίδα τους παράσεται από τον εμφύλιο. Αυτές τις ημέρες δίνονται οι καθοριστικές μάχες για την απελευθέρωση της Τρίπολης, που θα ακυρώσει και την περιβόητη συμφωνία Χαφτάρ-Ερντογάν. 18 χρόνια μπήκα στην Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. 5 χρόνια αυτό έχει δείξει κάτι το στρατιωτικό ύφος. Σπούδασαμε τους Έλληνες και έχω πάρα πολλούς φίλους από τον Σχολείο Ναυτικών Δοκίμων. Μαθητάς μου, δεν ξεχνάω, μπαίρναμε στην σχολή σαν αδέρφια. Ο Ναύαρχος Φάρατς υποστηρίζει ότι μετά την απομάκρυνση του Σάρατς θα αναπτυχθούν ξανά οι σχέσεις Ελλάδας-Λιβύης. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λίβιος Ναύαρχος. Παίρνουμε μια εικόνα το τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα και πώς ο Ερντογάν υπέγραψε αυτή τη συμφωνία με τη μία πλευρά που δεν την αναγνωρίζει η άλλη. Έχουν εμφύλιο στην Λιβύη, γι' αυτό έχει μακρύ δρόμο αυτή η υπόθεση με την ΑΟΣ μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Άγγελο, ο οποίος λέει ότι πρέπει, λέει, να το ψάξετε αν θα ανάψει σήμερα το δέντρο. Σήμερα, κύριε Άγγελο. Σήμερα στις 7, αν δεν κάνουμε λάθος. Ναι. Και αν βρέχει, λέει, τώρα άμα βρέχει, θα πάει μια μέρα μετά. Να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Μάκη από την Ξάνθη που λέει τα έχουν λύσει τα προβλήματά τους στη Φιλανδία, αλλά στη Σουηδία, σε αυτές τις χώρες, είναι η πρώτη χώρα σε αυτοκτονίες. Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Στην κυρία Ματίνα να πούμε καλημέρα από το Ασπρονέρι που μας έστειλε ηλιοβασίλεμα. Καλημέρα.
Ωραία ξημερώνει στο Σπρονέρι, ήλιο βλέπω. Και να πούμε και στην κυρία Μαρία που παρακολουθεί με την κόρη της την Ελενίτσα, λέει, την εκπομπή μας. Καλημέρα και στις δύο και ειδικά στην Ελενίτσα. Τώρα η κυρία Κωνσταντίνα λέει, βγήκα στη σύνταξη το 2017 και παίρνω έναντι 400 ευρώ από τότε. Θα τα δούμε το 17, σε λίγο. Δηλαδή πάμε στα 3 χρόνια τώρα. Ναι. Είναι μια από τις πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουμε ακούσει τον τελευταίο καιρό. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Σπύρο Φρεμεντίτη. Πάμε να δώσουμε τους διαπολισμούς μας. Βγαίνεις, ας πούμε, στη σύνταξη τα 67. Ναι. Και 3 χρόνια, 4 που κάνεις για να πάρεις τη σύνταξη, βγαίνεις στα 70. Mm. Άρα το όριο ηλικίας που βγαίνει στη σύνταξη είναι 70, δεν είναι 67. Τα παίρνεις τα 3 χρόνια τη σύνταξή σου, γιατί εδώ βλέπουμε λέω, τώρα, ρε, παιδί μου, μπορεί, λέω. Το λιγότερο είναι τα 3. Ή βγαίνεις στα 62 ή στα 65 και περιμένεις 4-5 χρόνια. Εν τω μεταξύ, δεν μπορείς να δουλέψεις. Μπορείς να δουλέψεις, μπορείς να περιμένεις σύνταξη. Απλώς τώρα ο κύριος Βρούτσης θα. Μέχρι τώρα σου κρατούσαν αν δούλευες το 60% της σύνταξης. Τώρα θα το αλλάξει και θα σου κρατάει το 30% της σύνταξης. Δηλαδή το 60% το παίρνεις. Πάλι κάτι θα κρατάει πάντως. Να μην κρατάνε τίποτα δεν γίνεται. Κάτσε ρε, εσύ. Δεν μπορεί να βγεις στη σύνταξη να κρατάς και μία θέση ενός ανθρώπου. Αφού δεν την παίρνεις τη σύνταξη. Όχι. Αν την πάρεις, λέμε τη σύνταξη. Μα δεν την παίρνεις, Χριστιανέ μου, τη σύνταξη. Ρε, παιδί, μάμα, στη βγάλει με 300 ευρώ πώς θα ζήσω. Βλέπεις κανένα να την παίρνει. Όχι, λες για την πρόωρη. Αν, ναι, πάρει, αυτό λέω. Αν πάρει το. Πώς το λένε, αυτή τη σύνταξη μέχρι να πάρει την κανονική. Ναι. Αν πάρεις την κανονική, λέω, πες ότι παίρνεις 1000 ευρώ. Ναι. Μέχρι τώρα σου κρατάνε τα 600 ευρώ ναι. και παίρνεις 400 και ναι. συνεχίζεις να δουλεύεις. Ναι. Τώρα θα τα αλλάξει, θα παίρνεις τα 600 στο χέρι και τα 400 θα κρατάει. Ναι. Αν την πάρεις τη σύνταξη, αν δεν την πάρεις. Με αυτό σου λέω. Ρε, παιδί μου, θα την πάρεις είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τον διαχωρισμό μας. Η Αλυσίδα CoFit λοιπόν μας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξίας 45.000 ευρώ. Η κλήρωση, παιδιά, θα γίνει 31/1/2020. Λοιπόν, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κατάστημα. Η εταιρεία σας προσφέρει οτιδήποτε αφορά το κατάστημα. Λοιπόν, και το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα Open κενό στο 14999 ή να καλέσετε από σταθερό ή κινητό στο 14999 και πάντα θα αφήνετε όνομα, επίθετο και τηλέφωνο σε περίπτωση που κερδίσετε να σας ειδοποιήσουμε. Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο www.cofit.gr και στην ουσία έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε μια επιχείρηση. Μπαίνετε με το κλειδί στο χέρι, αλλάζει η ζωή σας. Γίνεστε επιχειρηματίας. Σωστό. Αυτή είναι μια προσφορά που θα κάνουμε την κλήρωση τέλος Ιανουαρίου. Η άλλη προσφορά που θα κάνουμε την κλήρωση μεθαύριο 13 του μήνα είναι μια προσφορά από τα καταστήματα Οικονόμου, τα οποία είναι 40 χρόνια στο χώρο του αυτοκινήτου, μια από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών με 5 καταστήματα, παρακαλώ. Και τι προσφέρει σε έναν νικητή, 4 ελαστικά Goodyear, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Η κλήρωση θα γίνει 13/12, μεθαύριο δηλαδή. Γι' αυτό στείλτε μήνυμα στο Open κενό και γράψτε Open κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο 14999. Μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός. Λοιπόν, πριν φαγούμε οι διαφημίσεις, ένα τελευταίο ερώτημα θα διαβάσω. Καλημέρα, λέει στην όμορφη ομάδα. Θα ήθελα να ρωτήσω με 41 χρόνια εργασίας και ηλικία 56 τώρα, πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη. 41 χρόνια εργασίας. Από πόσο χρόνο δουλεύει. Με 41 χρόνια εργασίας και ηλικία 56 τώρα. Από 15 χρόνια δουλεύει. Μάλιστα. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη. Ο Σπύρος Φρεμεντίτης θα έρθει τώρα σε λίγο να μας τα πει. Το ξέρεις εσύ, το έχεις απαντήσει σε αυτό. Πώς λέγεται ο κύριος. Η κυρία Βυργινία. Η κυρία Βυργινία από 15 χρόνια έχει τα ένσημα. Λοιπόν, νομίζω ότι στη σύνταξη μπορείτε να βγείτε άμεσα. Δεν ξέρω πότε θα πάρετε τη σύνταξη. Τώρα. Στα 56 δεν βγαίνει κανείς. Δεν βγαίνει πιο νωρίς. Δεν παίρνει τα λεφτά σου πιο όποτε είναι να τα παίρνει. Τι γίνεται με τη σύνταξη. 56 χρόνια να βγει σύνταξη, τι θα κάνει. Λοιπόν, Φρεμεντίτη, έλα εδώ να μα τα λύσει όλα. Πάμε τι θα κάνει 56 χρόνια με τη σύνταξη, τι θα κάνει. Ζωάρα. Τι αυτό ζωάρα, θα κάνω. Τι? Με 1.300 ευρώ ζωάρα θα κάνει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε. Ακού ζωάρα. Πάντα θα είμαστε εκεί. Στη μεγάλη στιγμή, στη μεγάλη φωτιά που ανάβει η ζωή, πάντα θα είμαστε εκεί. Κι ας βαράνε βροχές, κι ας φυσάει πολύ, εμείς πάντα εκεί, θερινοί εραστές, έχει μόνο βαρύ. Και μετά, εντελώς ξαφνικά, οι παλιές μας πληγές θα πετάξουν φωτιές, θα χιονίσει φιλιά. Στη μεγάλη στιγμή, που η ομάδα πετά, που ξεσπάει η ζωή και που σπάει η καρδιά, θέλω να είμαι μπροστά. Ολέ, ολέ, ολέ. Ole 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 ole
σειραφές. Και στο φως του κρεμού φύγω του σκοτωμού πάλι μπράβο να λες. Θέλω να μετρηθώ με το μέσα θεριό. Μη ρωτάς τι και πώς, έχω ανάγκη από φως, έχω ανάγκη για φως. Και μετά, εντελώς ξαφνικά, οι παλιές μας πληγές θα πετάξουν φωτιές, θα γιονίζει φίλια. Στα περήφανα γκολ, στα μεγάλα ρεκόρ, στη μεγάλη στιγμή που ξεσπάει η ζωή, πάντα θα είμαστε εκεί. Ολέ, 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 ολέ. Αυτό που βλέπετε καλημέρα. Τώρα, καλημέρα σας και πάλι. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι έξω εδώ από, από το στούντιο στην Παιανία που βρέχει. Μήπως θες να βγεις έξω να χορέψεις τη βροχή την που σου αρέσει. Που είμαι, δεν νομίζω. Στην κατάστασή σου. Θα κάνω μετά να γυρίσω κάνα δύο χρόνια. Όχι, όχι, σε παρακαλώ να είσαι στη θέση εδώ πέρα πρωί-πρωί. Έχεις βροχούλα για τα καλά. Για τα καλά και έτσι. Ωραία. Θα πάει σήμερα να πάρετε ομπρέλα, να ξεκινήσετε 5 λεπτά πιο νωρίς. Δεν έχει κίνηση ακόμα στους δρόμους. Πράσινα όλα. Ναι, είναι πράσινα. Αν μπορούμε να δούμε και το χάρτη. Τρίτη σήμερα, 10 Δεκεμβρίου. Θέλει μια προσοχή και τα παιδιά με τη μηχανή που φεύγεται θέλει αδιάβροχο. Θέλει προσοχή, παιδιά. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε στους δρόμους. Γιατί είδατε προχθές τι έγινε εδώ πέρα στη λεωφόρο Λαυρίου. Στα καλά καθούμενα. Κράνος να βάζετε. Αδιάβροχο και αυτοί που οδηγάνε αυτοκίνητο να είναι πιο προσεκτικοί με τα παιδιά με τις μηχανές. Ναι, μπαμπά, θα βάλουμε κράνος και ναι, αδιάβροχο. Γιατί, μπαμπά, συγγνώμη δηλαδή. Λοιπόν, λέγαμε πριν, έχει ξεσπάσει φωτιά στην Μαρίνα Αλίμου. Να πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Αντώνη Μανιώτη να μας δώσει την εικόνα. Είναι μουσκεμα. Είναι μουσκεμα, όντως. Αντώνη, καλημέρα ξανά. Καλημέρα. Η ώρα τώρα είναι σχεδόν μία ώρα που έχει περάσει από την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά. Λίγο πριν από τις 5 εκδηλώθηκε στο συγκεκριμένο σκάφος. Μάλλον μία μισή ώρα τώρα. Έχω χάσει την αίσθηση του χρόνου. Λοιπόν, έχουμε διαρκώς αναζωπηρώσεις. Να σας πω ότι στο μεσοδιάστημα από τις δύο συνδέσεις μας είχαμε την κατάρρευση του ιστίου του συγκεκριμένου καταμαράν. Κατέρευσε με βάταγο ενώ είχε τυλιχθεί στις φλόγες το καταμαράν. Όπως επίσης έχουν υποχωρήσει και τα υποστηλώματα και έχει έρθει τώρα και έχει γίνει ένα με το έδαφος, ένα με την προβλήτα. Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να ρίχνουν νερό στο εσωτερικό του σκάφου, στα αμπάρια του, καθώς από εκεί βγαίνουν συνεχώς φλόγες. Πόσα μέτρα είναι αυτό, ρε Αντώνη? Πόσα μέτρα είναι αυτό το καταμαράν? Πρέπει να είναι γύρω στα 10 μέτρα η Ορδανία. 10 μέτρα, καταμαράν όμως. Είναι περίεργο που ξέσπασε η φωτιά. Είναι περίεργο. Και που δεν σβήνει κιόλας, μία ώρα τώρα. Που δεν σβήνει και έχει συνέχεια αναζωπηρώσεις. Είναι πλαστικό, οπότε αυτό φουντώνει συνέχεια από μέσα. Ίσως επειδή ήταν ελιμενισμένο για επισκευή, ενδεχομένως να είχε μέσα βερνίκια, μπογιές και άλλα έφλεκτα υλικά, τα οποία να συμβάλλουν στην εξάπλωση της πυρκαγιάς και στο να φουντώνει διαρκώς η φλόγα. Πάντως και 5 ώρα το πρωί να ξεσπάσει φωτιά χωρίς να έχει άνθρωπο μέσα. Και αυτό είναι περίεργο. Περίεργο. Δεν κάνανε εργασίες να πεις, ας πούμε, ότι έφυγε μια σπίθα και πήρε φωτιά. Και ότι πήρε φωτιά, ναι. Αντώνη, από ό,τι βλέπουμε βρέχει, είσαι βραγμένος, σε βλέπουμε. Ούτε αυτό βοηθάει στην κατάσβεση, είπες ότι είναι από μέσα η φωτιά. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ για οτιδήποτε. Θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα για τον Σπύρο Φρεμεντίτη που είναι εδώ δίπλα μας. Έχεις να μας πεις καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά. Και για την κυρία Κωνσταντίνα. Λέει η κυρία Κωνσταντίνα. Βγήκα, λέει, σύνταξη το 17 και παίρνω 400 ευρώ. Πότε θα πάρω την κανονική? Είμαι υπάλληλος του δημοσίου. Παίρνει προσωρινή σύνταξη η γυναίκα. 400 ευρώ. 400 ευρώ. Κανείς δεν ξέρει, κυρία Κωνσταντίνα, ποιος θα σας απαντήσει. Και θέλω να σου πω ότι η καθυστέρηση αυτή οφείλεται καμιά φορά και στο ασφαλιστικό γραφείο στο οποίο καταθέσαμε. Δηλαδή, έχω πληροφορηθεί ότι το Περιστέρι πάει πιο γρήγορα τις δουλειές. Τις συντάξεις βγάζει πιο γρήγορα. Αν πας στην Γλυφάδα και καταθέσεις την αίτησή σου, με μεγαλύτερη καθυστέρηση βγαίνουν οι συντάξεις. Γίνεται αυτό τώρα. Γίνεται γιατί υπάρχει ένα μπλοκάρισμα. Είναι καλύτερη υπάλληλη του Περιστερίου. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι αυτό. Έχει περισσότερους υπαλλήλους στο πραγματικότητα, Περιστέρι. Ναι, πραγματικότητα, ή συμβαίνει κάτι άλλο. Ναι, όχι, η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος στο Περιστέρι. Θεωρείται μια πιο μεγάλη μονάδα. Οπότε σου μπορεί και σου προωθεί καλύτερα και σου βγάζει την ασφαλιστική απόφαση. Πάμε τώρα, ξέρεις όπου θέλω να ξεκινήσουμε. Ναι. Να δούμε τι επιδόματα και δώρα θα δοθούν, γιατί είμαστε 12 του μήνα. Ναι. Να πούμε καταρχήν πότε θα δοθούν τα δώρα, η καταβολή των δώρων στο ιδιωτικό τομέα, το επίδομα θέρμανσης, ρωτάνε πολύ. Ωραία. Για το δώρο Χριστουγέννου, να πούμε, Ιορδάνη, ότι στις 21 του μηνός είναι η καταβολή, η τελευταία ημερομηνία που ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το δώρο. 21 όμως του μηνός είναι Σάββατο.
τυπικά δηλαδή και ουσιαστικά θα πρέπει η επιχείρηση να το καταβάλει την Παρασκευή στις 20 του μηνός. Mm-hmm. Αν και στις 21 όμως είναι ο νόμος αυτό που ορίζει ο νόμος. Ισούται όπως βλέπουν και οι φίλοι μας. Άμα το βάλει στην τράπεζα 21 του μήνα θα φανεί 23-24. Οπότε είναι Δευτέρα-Τρίτη. Θα υπάρχει θέμα. Γι' αυτό και γράφουμε και στην κάρτα, θα δουν οι φίλοι μας, ότι καταρχάς παίρνουν ένα ολόκληρο μισθό όσοι έχουν απασχόληση από 1η Πέμπτου μέχρι και 31 Δεκάτου. Και επίσης ότι εάν δεν καταβληθεί από τον εργοδότη, έχει αυτόφορη διαδικασία και πρέπει να το προσέχουν αυτό ο εργοδότης. Έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια. Οι εργαζόμενοι, ακριβώς επειδή πιέζονται οικονομικά, έχουν οδηγήσει αρκετούς εργοδότες στο αυτοφόρο. Ξέρεις τι άλλο έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό να γίνεται? Να τους δίνουν το δώρο, να φαίνεται, και να το επιστρέφουν οι εργαζόμενοι πάλι πίσω. Παιδιά, μην γελάτε. Έχει σαν παλιό. Έχει 4-5 χρόνια που γινόταν. Και παραπάνω θα σου έλεγα. Δηλαδή, χθες συζητούσαμε με μια κυρία που της είχε συμβεί αυτό. Λέει, μας βάζανε το δώρο. Να πάρει το δώρο και, πίσω. Και, ναι, και το βάλανε πάλι πίσω. Και μάλιστα με συσσαγωγικά ρήτρα απόλυσης. Ναι, δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται? Απαγορεύεται να το καταγγέλεις, φαντάζομαι. Και χάνεις τη δουλειά σου. Θα χάσει τη δουλειά σου, αλλά ουσιαστικά πρέπει να πούμε ότι με βάση τον νόμο δεν πρέπει να επιστρέψει κανένα. Πετρέλαιο θέρμανση. Πετρέλαιο θέρμανση. Το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να πούμε ότι μέχρι 20 του μηνός είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, μέχρι την Παρασκευή. Υποβάλλουμε αιτήσεις μέσω Taxisnet, όπως βλέπουν οι φίλοι τηλεθεατές στους δέκτες τους. Ενδιαφέρει οι αγορές πετρελαίου από 15 Οκτωβρίου, τα λέγατε και στο παρελθόν αυτά στην εκπομπή, μέχρι και 31 Δεκεμβρίου. Προσοχή, πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι αγοράζουμε πετρέλαιο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας από το διπλάσιο της επιδότησης. Δηλαδή, για παράδειγμα, η επιδότηση ξεκινάει από 64 ευρώ. Mm-hmm. Αν υποθέσουμε ότι εγώ είμαι στη χαμηλότερη κλίμακα και παίρνω αυτά τα 64 ευρώ, θα πρέπει να αγοράσω πετρέλαιο 128 ευρώ. Έτσι, αν αυτό δεν το κάνω μέχρι 31 Δεκάτου, τότε από 15 Γενάρη που θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι από την εφορία, θα ζητήσει η εφορία να γυρίσω πίσω ένα μέρος της επιδότησης. Όχι βέβαια όλη την επιδότηση, αλλά ένα μέρος. Άρα πρέπει να το υπολογίσεις και αυτό. Πρέπει να υπολογίσεις ακριβώς ότι αυτά που θα πάρω θα αγοράσω πετρέλαιο τουλάχιστον διπλάσιας αξίας. Τουλάχιστον διπλάσιας αξίας. Τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας. Τα τέλη κυκλοφορίας είναι μεγάλος βραχνάς για όλους μας. Mm. Το αντιλαμβανόμαστε. Βεβαίως είναι τα περσινά που θα πληρώσουμε, το ξέρουμε. Όμως αυτό δεν εμποδίζει πολλούς να πάνε να τα καταθέσουμε. Καταθέσουμε πινακίδες. Μέχρι 31 Δεκάτου καταθέτουμε πινακίδες, μέχρι 31 Δεκάτου πληρώνουμε. Συνήθως βέβαια δίνεται μια παράταση όπως έχουμε και γνωρίζουμε από το παρελθόν. Αυτό ας μην το πάρουμε σαν ρίσκο όμως επάνω μας. Το πρόστιμο είναι σώποσο της αξίας των τελών, εάν δεν εξοφλήσω, δηλαδή. Θα πληρώσω ό,τι ακριβώς θα πληρώνω επί δύο, αν είναι ένα γιο ταχύ, ένα δίκυλο, ένα μηχανάκι και αν είναι ένα δημοσίας. Και δεν δίνουν και παράταση σε αυτό. Πώς? Δεν δίνουν και παράταση. Δεν δίνουν παράταση. Συνήθως δεν δίνουν παράταση. Τα τέλη κυκλοφορίας δεν δίνουν παράταση. Αυτό πρέπει να το έχουμε κατά νου, ας πούμε. Έχουμε πολλά ερωτήματα, Σπύρο. Θέλω να σταθώ σε ένα θέμα, το θέσατε και χθες στην εκπομπή, με τα άτομα με αναπηρία για το κοινωνικό μέρισμα. Ναι, μπράβο. Υπάρχει μεγάλο ζήτημα εκεί. Βγήκε η ΕΣΑΜΕΑ, η Εθνική Συνομοσπονδία για τα άτομα με αναπηρία, και ουσιαστικά καλύπτει όλο το αναπηρικό κίνημα και είπε ότι είναι άτοπο να δίδεται, να υπάρχει ένα κίνητρο που είδαμε και εμείς στη διαδικασία του κοινωνικού μερίσματος, μια οικογένεια που έχει ένα προστατευόμενο μέλος έως 24 ετών, μόνο αυτή και έως 24 ετών να παίρνει το κοινωνικό μέρισμα των 700 ευρώ. Διότι, είπε πολύ σωστά, μια οικογένεια που έχει ένα άτομο με αναπηρία το έχει με τα ίδια προβλήματα και με το ίδιο βάρος επάνω στην πλάτη της, ας πούμε, τα ίδια έξοδα και με τις ίδιες ανάγκες σε πάρα πολύ μεγαλύτερη ηλικία. Έτσι. Και μάλιστα ο κύριος Κυμπουρόπουλος, χθες πρέπει να πω, έκανε μια ανοίξη μέσα στο Facebook, στην προσωπική του ιστοσελίδα, ότι είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσει η κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο προλαβαίνει, γιατί στις 15 του μηνός ανοίγει η πλατφόρμα και επίσης έχει, αν θυμάστε, υπολογιστεί επακριβώς πόσα είναι τα μέλη. Άρα, πόσα είναι τα νοικοκυριά περίπου που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Σπύρο, μείνε λίγο μαζί μας. Να πάμε μέχρι τον Σύνταγμα. Ο Φάνης ο Καρβατζάκης είναι εκεί. Φάνη μου, καλημέρα. Μπορούμε να έχουμε να δούμε τον. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, είναι με τον πρόεδρο των εργαζομένων Μετρό, γιατί έχει συμβεί. Τον κύριο Σπύρο Ρεβίθη. Τον κύριο Ρεβίθη, γιατί έχει συμβεί κάτι που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ. Γεια σας, κύριε Ρεβίθη. Καλημέρα. Στήθηκε Big Brother στο Μετρό. Καλημέρα. Σας κάνω εγώ μια εισαγωγή γρήγορη. Είναι μια αποκάλυψη του έθνους ότι επί σειρά μηνών ένα υψηλό βαθμό στέλεχος στον τομέα της ασφάλειας των μέσων σταθερής τροχιάς
παρακολουθούσε και κατέγραφε με τις κάμερες επιβάτες και εργαζόμενους σε αποβάθρες, πάρκινγκ, αμαξοστάσια και εισόδους στους χώρους των μέσων μαζικής μεταφοράς. Αν αυτό ήταν για την ασφάλεια του επιβατικού κοινού, ίσως και να ήταν κατά μία έννοια δικαιολογημένος. Επειδή όμως καταγγέλλεται και όπως λένε οι εργαζόμενοι αποκαλύφθηκε ότι αυτό ήταν για να παρακολουθούνται συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι στη συνέχεια αν κάνανε κάποιο παράπτωμα και αυτός το έβλεπε, μεταφερόταν αυτή η καταγγελία στη διοίκηση και ο υπάλληλος τιμωρούνταν, έκαναν τις καταγγελίες εργαζόμενοι. Τιμωρήθηκε ο συγκεκριμένος υπάλληλος, αποπέμφθηκε από τη θέση του, αύριο περνάει πειθαρχικό. Κύριος Δρεβίτης θα μας πει περισσότερα. Εδώ και 4 μήνες περίπου, τον Αύγουστο, μας κατήγγειλαν οι εργαζόμενοι ίδιοι ότι κάποια στελέχη ψηλόβαθμα είχαν τοποθετήσει, χωρίς να υπάρχουν διαδικασίες, συστήματα καταγραφής και παρακολούθησης. Πήγαμε μέσα στο γραφείο, όντως, και είδαμε 55 monitor. Κύριε Ρεβίθη, πότε τα είχαν τοποθετήσει? Παρακαλώ. Πόσο καιρό τα είχαν τοποθετήσει? Είχε ενεργοποιήσει διαδικασίες από τις αρχές του 19. Μάλιστα. Είχαν υπογράψει τα απαραίτητα έγγραφα η υψηλή διοίκηση, δηλαδή ο διευθύνοντας σύμβουλος και οι γενικοί διευθυντές. Δεν είναι άμεροι ευθυνών, αυτοί κυρίως ευθύνονται. Αγοράστηκε ο εξοπλισμός, ο οποίος τελικά και δεν έκανε και εγκαταστήθηκε με εντολή της υψηλής διοίκησης. Ο σκοπός ποιος ήταν? Τέλεχος δεν μπορεί. Ο σκοπός ποιος ήταν? Ο σκοπός για εμάς τους εργαζόμενους είναι άγνωστος. Η διοίκηση έκανε ότι δεν το ξέρει. Αλλά παρόλα αυτά, κανείς δεν μπορεί να αγοράσει εξοπλισμό 1.000 ευρώ χωρίς να το υπογράψει η διοίκηση υψηλή. Αυτό εσείς φοβάστε, κύριε Ρεβίθη, εσείς φοβάστε ότι το έβαλε αυτό το μηχανισμό για να ελέγχει τους εργαζόμενους? Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν καταγγελίες ότι ελέγχθηκαν εργαζόμενοι και τιμωρήθηκαν στην πορεία. Αυτό θα το διερευνήσει το πειθαρχικό συμβούλιο που θα γίνει αύριο. Δεν μπορώ να πω περισσότερες λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν έχω και χειροπιαστεί. Ελέγχθηκε για το αν κάνουν καλά τη δουλειά τους, είναι θέμα ασφάλειας του χώρου, οι κάμερες, αυτό δεν έχουμε καταλάβει. Κοιτάξτε να δείτε, για να καταγράψει κάποιος και να διαχειριστεί το υλικό καταγραφής, πρέπει να έχει χαρτί από εισαγγελέα. Υπάρχουν εξουσιοδοτημένα 2 άτομα στη Στασί, σταθερές συγκοινωνίες, τα οποία δεν είναι ο κύριος αυτός, που με εντολή εισαγγελέα και της αστυνομίας μπορεί να βάλει χέρι στο καταγραφόμενο υλικό. Αλίμονό μας, εάν μπορούσε οποιοδήποτε να βάλει χέρι στο καταγραφόμενο υλικό. Άρα μπορούσε να ελέγξει πότε έρχεται ο εργαζόμενος. Όλους τους επιβάτες, όλους τους εργαζόμενους. Κοιτάξτε να δείτε, με το μετρό κυκλοφορούν στελέχη από τις ένοπλες δυνάμεις, από την αστυνομία, από τα υπουργεία, από όλο τον κόσμο. Σας ρώτησε κάτι ο Ιορδάνης. Παρακαλώ. Εσείς, επειδή ξέρετε τις καταγγελίες των εργαζομένων, υπάρχει περίπτωση εργαζόμενου ο οποίος να είχε φύγει, ας πούμε, νωρίτερα ή να έκανε κάποιο άλλο παράπτωμα, να καταγράφηκε από την κάμερα και αυτό μας να έχει. Κοιτάξτε να δείτε, επειδή τα monitor, όπως σας είπα, ήταν σε εκτεθειμένα σε δημόσιο χώρο, τα 55, υπήρχε μια τεράστια τηλεόραση 55 ιντσών. Μας κατήγγειλαν εργαζόμενοι ότι είχε στρέψει τις κάμερες απέναντι από άλλους εργαζόμενους και τους παρακολουθούσε συγκεκριμένα. Μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Τιμωρήθηκε κάποιος από αυτούς. Ωραία, ευχαριστώ. Κάποιος από αυτούς. Κύριε Ρεβίθη, εμείς γι' αυτό το αναδείξαμε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλό είναι να δοθούν πιστικές απαντήσεις για να δούμε και γιατί η προηγούμενη διοίκηση τα έκανε αυτά. Θα πρέπει να επέμβει. Έτσι. Σωστό. Θα πρέπει να επέμβει κάποια δημόσια. Ευχαριστούμε, κύριε Ρεβίθη. Ευχαριστούμε και εσένα. Καλημέρα. Καλημέρα. Σπύρο, μας ρωτάνε εδώ τι γίνεται με το φοιτητικό επίδομα. Το φοιτητικό επίδομα πρέπει να πούμε ότι χορηγείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών σε παιδιά από πολύ φτωχές οικογένειες με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Μέχρι 20 του μηνός έχει ανοίξει η διαδικασία μέσω του ΙΚΙ, επαναλαμβάνω, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται να μπουν μέσα στην πλατφόρμα αυτή, στο ΙΚΙ δηλαδή, και να υποβάλουν αίτηση με βάση τους κωδικούς του TaxisNet, προκειμένου να δουν αν θα πάρουν αυτό το επίδομα. Είναι περίπου 350 ευρώ το μήνα. Εντάξει. Είναι αρκετά τα χρήματα και μπορούν, θα ενισχύσουν σημαντικά κάθε μήνα ένα παιδί το οποίο σπουδάζει στην Αθήνα ή σπουδάζει κάπου στην περιφέρεια. Και άλλος φίλος μας ρωτάει, έκανα αίτηση επίδομα πετρελαίου. Πότε μπαίνουν τα χρήματα στο λογαριασμό? Είπαμε και λίγο πριν ότι μέχρι 31 Δεκεμβρίου θα μπουν τα χρήματα, θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαριασμούς που έχουν δώσει όσοι έχουν κάνει αίτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και αυτό που πρέπει να προσέχουν πάντα είναι όταν θα καταχωρήσουν το IBAN, το λογαριασμό τους, να είναι σωστός λογαριασμός. Λοιπόν, είναι και κατάσχετος, έτσι. Ο κύριος Αργύρης από την Κάρπαθο, καλημέρα να πούμε στον κύριο Αργύρη, λέει αυτό που μόλις αναφέρατε με το επίδομα για να τα επιστρέψουν, ισχύει ακόμα. Κυρίως λέει σε νησιά που έχουν χαμηλή εποπτεία.
Αυτό που λέγαμε ότι ζητάνε. Δεν ελέγχονται. Δηλαδή. Δεν ελέγχονται. Μάλιστα. Τώρα, μάλιστα. Θα μας επιτρέψετε να πάμε μέχρι το Αίγιο, γιατί λέγαμε το πρωί ότι μπορεί να στολίζουμε σήμερα το βράδυ, να ανάβουμε τα φώτα σήμερα το βράδυ εδώ στην Αθήνα. Αλλά και στο Αίγιο είχαμε διάφορα παρατράγουδα. Στο Αίγιο στόλισαν, βάλαν καλικατζαράκια. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Γιατί οι άνθρωποι σου λένε εκεί, εμείς θέλουμε τη Φάτνη μας, το Χριστούλη μας, την Παναγίτσα μας. Δεν θέλουμε τα καλικατζαρόνια εκεί πέρα. Μετά εποχή, έτσι. Μετά Αμβρόσιο εποχή. Μετά Αμβρόσιο. Άμα ήταν ο Αμβρόσιος, δεν τα κουνιότανε φίλε. Συγγνώμη, τον Άι Βασίλη το ξέρετε εκεί πέρα ότι το βάλανε στην ανακύκλωση. Σε κάθε ανακύκλωση τον βάλανε. Γιατί κάνει μια προσπάθεια ο Δήμαρχος, παιδί μου, να δείξει ότι πρέπει να προχωρήσει η ανακύκλωση. Ναι. Αλλά ο Άι Βασίλης, κύριε Δήμαρχε, τώρα δεν είναι για την ανακύκλωση. Είναι αυτά που κάνουν για να δείξουν ότι είμαστε πιο μπροστά. Κατάλαβες, πιο μπροστά. Ναι, αλλά τι πιο μπροστά. Τι πιο μπροστά. Σαν τον άλλον στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει κάτι απορριμματοφόρα και τα βάλε και παρέλασαν στην 25η Μαρτίου. Λοιπόν, για να δείξει το έργο που έκανε. Τα καινούργια, ναι, τα καινούργια. Ας μην τα λέμε όμως εμείς, να μιλήσουμε εκεί με τους ανθρώπους. Πάμε να συνδεθούμε με το Αίγιο. Ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, παιδιά, βοηθήστε με λιγάκι. Έχουμε τον κύριο Γιώργο Τσακή. Ναι. Αν το λέω σωστά, είναι κάτοικος του Αιγαίου. Κύριε Τσακή, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Τζάκης είναι, Γιώργος Τζάκης. Συγγνώμη, κύριε Τζάκη. Πείτε μας τώρα, τι γίνεται στο Αίγιο. Εμείς έχουμε τα δικά μας εδώ στην Αθήνα, έχετε και εσείς τα δικά σας στο Αίγιο, έτσι. Δυστυχώς, για πρώτη φορά το Αίγιο θα γιορτάσει τα Χριστούγεννα, αυτές τις Άγιες Μέρες, χωρίς σαν κεντρικό νόημα τη γέννηση του Θεανθρώπου και την εικόνα το να βλέπουμε τη Φάτνη και το χριστουγεννιάτικο δέντρο σε κεντρική πλατεία του Αιγείου. Αυτό που βλέπουμε εμείς τώρα, τι είναι αυτό το μεγάλο δέντρο? Αυτό είναι μια παλιά κατασκευή περσινή που υπήρχε ως μέσα στο πάρκο των Χριστουγέννων μαζί με άλλα θέματα. Και φέτος επικαλούνται την κυκλική οικονομία και προσπαθούν να τοποθετήσουν στις περιοχές του Αιγείου και στην κεντρική πόλη, στην κεντρική πλατεία μάλλον, μια παλιά κατασκευή η οποία έχει δαιμόνιες φιγούρες. Και του σατανά είναι αυτά όλα. Του σατανά είναι. Μάλιστα. Και εμείς θέλουμε να μπει η Φάτνη όπως είναι κάθε χρόνο. Κύριε Τζάκη, το είπατε στο Δήμαρχο ότι θέλετε τη Φάτνη. Εντάξει, και η καλικάτζαρη τώρα είναι με τα φώτα. Καλά, δεν στολίζεις τη Φάτνη με την καλικάτζαρη. Αλλά το είπατε στο Δήμαρχο ότι θέλετε τη Φάτνη, αυτά που έχετε παραδοσιακά. Τι σας απάντησε? Το έχουμε πει όλοι οι πολίτες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχουν ενημερωθεί, έχουμε κάνει μια διαμαρτυρία. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει κάποια αλλαγή σε αυτά τα σχέδια και να τοποθετήσουν αυτό που θέλουμε όλοι. Ο κόσμος είναι ανάστατος δηλαδή, ε? Ο κόσμος είναι ανάστατος. Είμαστε ανάστατοι όλοι. Λείπει από την κεντρική πλατεία το δέντρο. Βάλετε τον Άι Βασίλη από τον Γκάδο ανακύκλωση και βάλετε καλή κεντζαράκια εκεί. Εγώ να σας πω, κύριε Τζάκη, συμφωνώ μαζί σας. Και εγώ θέλω να δω τη Φάτνη και τα αγγελούδια και αυτά που έχετε κάθε χρόνο, τέλος πάντων. Αυτό θέλω να το δουν πρωτίστως στα μικρά παιδιά. Σωστά. Τα καλικατζαράκια και μετά, των φώτων που φεύγουν, που αγιάζονται, ναι, τα ύδατα και τα σχετικά. Ευχαριστούμε, κύριε Τζάκη. Πολύ. Θα το ξαναδούμε το θέμα του Αιγείου, γιατί όσο πλησιάζουμε στις γιορτές θα έχει και περισσότερες, έτσι, πώς να σας πω, αντιδράσεις. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Σπύρο Παπαδημητρίου, παρακαλώ. Ειδική καλημέρα εκεί. Καλημέρα σας. Θέλω ναι, να ξαναπούμε το παιδί που χάθηκε στο Βόλο. Ναι, τον Ηλία Πινακά. Παιδιά, αν μπορούμε, παρακαλώ πολύ, να δείξουμε και την φωτογραφία. Χάθηκε από χθες. Ο άνθρωπος τελείωσε από τη δουλειά του 2 η ώρα, δουλεύει στα πράκτικα του Βόλου ως φύλακας. Έφυγε λοιπόν από την δουλειά του και πήγαινε προς το σπίτι του. Από τότε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. 37 ετών, πατέρας δύο παιδιών. Το κινητό του είναι κλειστό, τον ψάχνουν. Όποιος έχει δει κάτι, όποιος ξέρει κάτι, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με την αστυνομία στο Βόλο ή να στείλετε εδώ ένα μήνυμα να επικοινωνήσουμε εμείς με την οικογένεια. Ας βοηθήσουμε όπως μπορούμε.
Πάμε τώρα στη Δήμητρα Μανιαβού. Δημητρούλα, καλημέρα. Καλημέρα ξανά. Καλημέρα, καλή σας. Για δώσ' μας το hashtag της ημέρας, γιατί ρωτάει ο κόσμος ποιο είναι το hashtag. Το hashtag είναι τα Χριστούγεννα. Ναι. Και μάλιστα τα Χριστούγεννα της Αθήνας του 1960, γιατί είναι τέτοια η απογοήτευση των Αθηναίων με τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό, mm-hmm. που αναδημοσιεύουν λοιπόν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες από το πώς ήταν η Αθήνα στολισμένη χριστουγεννιάτικα το 1960. Και πώς τα παιδάκια λέγανε τα κάλαντα. Τα παιδάκια που λένε τα κάλαντα. Καλωσόρισε, Σάι Βασίλη, εδώ βλέπουμε με τα μπαλόνια. Ακόμα πιστεύαμε στον Άι Βασίλη τότε. Ακόμα υπάρχει Άι Βασίλη. Μας βλέπουν και παιδάκια. Υπάρχει ο Άι Βασίλη. Βασίλης, εδώ δείξτε την προηγούμενη φωτογραφία. Ήταν σε Γκάμπριο. Οπότε αυτό στο Μινιόν ήταν, πρέπει να είναι αυτό ή όχι. Στα Χαφτεία εκεί νομίζω είναι. Χαφτεία. Οπότε αυτό το κάνουν για να δείξουν την αντίδρασή τους για το σημερινό στολισμό. Ακριβώς, γιατί είναι τέτοια τα σχόλια και η θύελλα αντιδράσεων που έχει σηκώσει ο στολισμός στους δρόμους της Αθήνας, στη Βασιλής της Σοφίας που είδαμε στην Πανεπιστημίου. Βλέπουμε εδώ την εμβληματική κλασική φωτογραφία. Κλασική φωτογραφία. Να δούμε για την Πανεπιστημίου πώς είναι στολισμένη σήμερα, αν γίνεται, για να δούμε έτσι την αντίθεση. Να, βλέπουμε ο πόλεμος των άστρων. Ο πόλεμος των άστρων, έχουν πει ότι θυμίζει το καζίνο του Las Vegas, ότι θυμίζει τα Pac-Man. Γενικώς έχουν δώσει ρεσιτάλ οι χρήστες στα social media. Μάλιστα, το παρακολουθούμε το θέμα στενά. Σήμερα είναι η φωταγώγηση, να πούμε. Του δέντρου του Χριστουγεννιάτικου στο σύνταγμα στις 7 η ώρα. Θα σχολιάσουμε κι εμείς. Θα έχει η Έλενα Παπαρίζου, θα έχει έτσι φανταστική διάθεση. Να μην βρέχει, ρε παιδί μου, το απόγευμα. Να αυτό δούμε. Είναι. Μην χαλάσει η γιορτή τώρα. Πάντως στις περισσότερες πόλεις της περιφέρειας έχουν υπάρξει εορταστικές εκδηλώσεις με φωταγώγηση εντυπωσιακή των Χριστουγεννιάτικων. Θεσσαλονίκη τους έκανε καλό καιρό, στο Βόλο καλό καιρό, στη Ξάνθη καλό καιρό έκανε. Στη Ξάνθη, βέβαια. Παντού. Πολύ καλό καιρό. Μάλιστα. Έτσι. Θα τα δούμε αύριο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, η αλυσίδα CoFit προσφέρει στον τηλεοπτικό μας σταθμό ένα ολοκληρωμένο κατάστημα franchise αξία 45.000 ευρώ. Μπαίνετε στο διαγωνισμό και διεκδικείτε μια ολόκληρη επιχείρηση. Αν την κερδίσετε, μπαίνετε μέσα με το κλειδί στο χέρι και δουλεύετε κατευθείαν. Η κλήρωση θα γίνει 31 πρώτου του 2020. Πώς μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό? Καλείτε από κινητό ή σταθερό στο 14999, αφήνετε όνομα, επίθετο, τηλέφωνο ή στέλνετε μήνυμα open κενό, όνομα, επίθετο στο 14999. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Το δεύτερο δώρο, Ιορδάνη. Το δεύτερο δώρο αυτή την εβδομάδα κληρώνουμε 4 ελαστικά Goodyear από την εταιρεία, από τα καταστήματα οικονόμου, τα οποία είναι 40 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου, μία από τις πιο αξιόπιστες και έγκυρες εταιρείες στην πώληση ελαστικών. Με 5 καταστήματα, παρακαλώ. Ένας νικητής θα κερδίσει 4 ελαστικά, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Στείλτε το μήνυμά σας στο 14999. 13 του μήνα θα κάνουμε την κλήρωση, μεθαύριο δηλαδή. Θα γράψετε open κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Εδώ λοιπόν τελειώσαμε, 6 και 52 πρώτα λεπτά. Ακολουθεί ο Άκης με την τώρα, αύριο το πρωί, κυρία Ανθή μου. Πρώτο Θεός, πρώτο να είμαστε Θεός, καλά. Να περάσει ο πυρετός. Θα περάσει, θα είσαι καλά, θα καταμώσεις. 5:30 ραντεβού εδώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.